Και τα νεαρά κορίτσια και τα νεαρά αγόρια που ήταν στην κατάσταση που ήμουν εγώ, το λέω και μουσικών την τρίχα, και πιστεύουν πως μπορεί να μην μπορεί να αλλάξει το σώμα τους, γιατί έχουν κάτι τέτοιους βλάκες να τους λένε τέτοια, είναι γονίδιο, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί. Για όλους αυτούς κάνω αυτά τα βίντεο. Γιατί πρέπει να ξέρουν την αλήθεια, να ξέρουν πόσο δυνατόν είναι να αλλάξει το σώμα σου, γιατί εγώ που άλλαξα το σώμα μου, άλλαξε και η ζωή μου. Αυτό μόνο μπορώ να σου πω με σιγουριά. Λοιπόν, τσιαλίξε Ευάγγελος πίσω. Πάμε, έχουμε 2 στα 2, έχουμε πελώρια επιτυχία. Οπότε πάμε για το 3 στα 3 να διαλύσουμε και την τελευταία εδώ υποψήφιο που επιχείρησε να μου απαντήσει. Λοιπόν, ας ανοίξουμε πάλι το TikTok όπως την άλλη φορά. Έχουν διαλυθεί. Αυτή η κοπέλα ήταν η τελευταία του ελπίδα και αυτή απέτυχε. Έχω κλάψει όλη τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ απίστευτα παρεπιπτόντως και όλους για το support, για τη στήριξη. Ξέρετε τι παρατήρησα. Όταν ο κόσμος είδε αυτή την πρωτοφανής αδικία που έγινε, όλα μαζί. Δηλαδή, να δείτε και τα προηγούμενα επεισόδια, έχει γίνει τριλογία. Το έκανα playlist στο κανάλι μου να υπάρχει μονίμως. Όταν ο κόσμος είδε αυτά που γινόντουσαν, δηλαδή από το αρχικό βίντεο που ήταν πάλι για καλό σκοπό, που εξηγούσα τους τρόπους αντιμετώπισης της κυταρίτιδας, που τα ανέλια, μετά που έβγαιναν και έλεγαν οι άλλες λόγια που εγώ ποτέ δεν είπα, πως και καλά κάνω body shaming, κάνω το ένα, κάνω το άλλο, ενώ ποτέ μα ποτέ δεν έκρινα καμιά γυναίκα με κυταρίτιδα, δεν μίλησα άσχημα για καμιά γυναίκα με κυταρίτιδα. Ίσα-ίσα, δεν είμαι εγώ, γιατί να κρίνω κάποιον. Και έβγαιναν οι τύπισες, οι άλλοι, οι πάμεροι, που τρώει KFC για πρωινό και έβγαινε και με είπε ακατάλληλο, ξέρω εγώ. Που έχει κάνει επεμβάσεις στήθους και μου λέει μετά δεν έχει σημασία το body image. Ή που απόλυτη υποκρισία, απόλυτες τις απόψεις. Δεν έχει σημασία το body image και έκανε χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή έγινε ο κακός χαμός και την πάτησαν μόνοι τους, να σας πω την αλήθεια. Έπεσαν στον λάκκο που αυτές έσκαψαν. Πραγματικά η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη για αυτές τουλάχιστον. Και το άλλο, το αστείο με την Πάμερ ήταν επίσης πως έλεγε μη φοβάστε τέτοιου σαν το Βαγγέλη, ανοησίες τέλος πάντων, και καλά να εισάγει πως κάνω body shaming ενώ δεν έκρινα σε καμία περίπτωση καμία γυναίκα. Και η τύπησα μετά από 2 προτάσεις με έκανε ίδια body shaming και μου λέει έχεις κοιλιακούς και νομίζεις πως είσαι κάποιος και νομίζεις πως έχει σημασία η γνώμη σου. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αυτό είναι το body positivity που προωθεί. Δηλαδή όπως βλέπετε δεν είχα καν ανταγωνισμό γιατί δεν αντιμετώπιζα μορφωμένα, σπουδαγμένα άτομα. Η άλλη απλά είχε γίνει γνωστή επειδή βγαίνει στην κάμερα και τρώει. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα την κοπέλα, την Καθλίν, την τελευταία κοπέλα, που έκανε ένα βίντεο, προσπάθησε και αυτή να αναλύσει να πει κάτι. Έχει κάνει παλιότερα κάποια χρήσιμα βίντεο και έχει αναλύσει την κυταρίτιδα. Η κυταρίτιδα, ο πραγματικός όρος, είναι πάθηση. Είναι κάτι το οποίο έχει αρνητικές επιδράσεις. Ο πραγματικός ιατρικός όρος έχει αρνητικές επιδράσεις στη ζωή σου. Είναι κάτι κοκκινίλες, είναι ένα δερματικό θέμα. Αυτός είναι ο πραγματικός όρος της κυταρίτιδας. Στην ιατρική. Τώρα, η λέξη κυταρίτιδα, σας το αναλύω κι εγώ, η λέξη κυταρίτιδα που χρησιμοποιούμε εμείς για αυτό που βλέπουμε στο look που ζαριάζει το δέρμα που φαίνεται αντιστοιχικό και το καθεξής, δεν φαίνεται τόσο καλό, την δημιούργησε κάποιος παλιότερα και από τότε έμεινε και έχει αναπαραχθεί στην Ελλάδα και οπότε πλέον είναι σαν μόνιμη χρήση της για τους αισθητικούς λόγους η κυταρίτιδα. Οπότε δεν μιλάμε όταν μιλάμε για την. Εμείς εδώ πέρα το ξέρετε, γι' αυτό έχετε πατήσει αυτό το βίντεο. Δεν μιλάμε για την κυταρίτιδα την πάθηση που έχει αρνητικές επιδράσεις. Μιλάμε για την κυταρίτιδα το αισθητικό πρόβλημα που δεν έχει αρνητικές επιδράσεις. Πέρα από το αισθητικό look, ότι μειώνει λίγο αυτό. Μιλάμε για αυτή την κυταρίτιδα. Πάμε να δούμε, σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε και από πού προέρχεται ο όρος κυταρίτιδας. Και να σας πω ότι είχε κάνει ένα βίντεο και είχε πει ότι η κυταρίτιδα είναι αυτή η πάθηση και είναι λάθος ο όρος που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα της κυταρίτιδας, αλλά είναι αυτό το αισθητικό look τέλος πάντων. Και είπε πως είναι πολύ παραγωγικό, πως δεν έχει αρνητικές επιδράσεις. Δεν θυμάμαι τι είχε πει σε εκείνο το βίντεο. Αλλά πάμε να δούμε τι έχει πει σε αυτό το τελευταίο που έκανε απάντηση σε μένα. Και μέχρι να το βρω, ξέρετε τι συνειδητοποίησα. Όλο αυτό, όταν παρατήρησε ο κόσμος την αδικία που προώθησαν αυτές και την υποκρισία, όταν τη συνειδητοποίησε ο κόσμος, έκανε το κοινό μου πιο φανατικό από ποτέ και σας ευχαριστώ όλους τρομερά για την υποστήριξη. Και όχι μόνο αυτό, ήταν πελώρια επιτυχία όλο αυτό που ζήσαμε. Γιατί έφερε περισσότερο κόσμο στον κόσμο του fitness. Και μου στέλνουν γυναίκες, με ρωτάνε, σε ευχαριστώ πολύ, είδα γι' αυτό, έχεις και δίκιο. Πρέπει να σας διαβάσω κάποια από αυτά τα μηνύματα. Έχεις και δίκιο και το ένα και το άλλο και
πού μπορώ να βρω το βιβλίο του μεταβολισμού σου και ποια είναι η διαφορά με το Selenium. Και κάνουν και μου κάνουν ερωτήσεις. Δηλαδή βλέπω ότι ήρθε νέος κόσμος. Πρέπει να σας βάλω να ακούσετε και αυτό το ηχητικό. Θα το βάλω να παίξει. Μου έστειλε μια κοπέλα και μου λέει: σε βρήκα από τα βίντεο με την κυταρίτιδα και έψαχνα personal και προτιμώ άντρα από γυναίκα. Μόνο τι μου το είπε. Τι λέω: πού με βρήκε και τι σε έκανε να μου στείλει. Και μου λέει: έτσι, έκλαψα όταν μου το είπε. Θα το ανεβάσω story μετά από μερικές μέρες. Να το δείτε αυτό το βίντεο που μου είπε η κοπέλα. Είχα μείνει όταν το άκουσα. Αλλά έφερε νέο κόσμο στον χώρο του fitness. Οπότε γι' αυτό το θεωρώ τεράστια επιτυχία. Γιατί για ένα θέμα το οποίο είναι ασήμαντο. Η κυταρίτιδα είναι ασήμαντη, να σα πω την αλήθεια. Γι' αυτό το θέμα το οποίο είναι ασήμαντο. Έγινε τόσο κακός χαμός και το συζητούσαν όλοι, το πετούσε στο For You πραγματικά όλων, ακόμα και ατόμων έξω από το fitness, σε σημείο που τέλεια, πήγαμε απίστευτα και μας συγχαίρω, μπράβο μας πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το TikTok. Άμα πάμε τώρα στο προφίλ της κοπέλας, της Καθλίν, για να δούμε μαζί. Λοιπόν, τελικά η κυταρίτιδα είναι γονίδιο, βγήκε να αναλύσει το θέμα που έλεγα εγώ στο προηγούμενο βίντεο, όπως σας είπα, πως η κυταρίτιδα δεν είναι γονίδιο. Δεν προκαλείται από ένα γονίδιο. Πάμε να δούμε τι είπε. Το έχω δει εγώ, να το δούμε μαζί. Η κυταρίτιδα δεν είναι καθολική οντότητα. Είναι 5 λεπτά αυτό το βίντεο. Είναι μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που έχουν οι λίμνες συντηρητικού ιστού στην περιοχή των κλητών. Οι λίμνες... Τώρα, μου έκανε εντύπωση εδώ πέρα που δεν έκανε το ξεκαθάρισμα που είχε κάνει παλιότερα. Και μπήκε και μίλησε απευθείας για την αισθητική κυταρίτιδα. Πάμε πάλι από την αρχή. Θα έπρεπε να την κάνει. Είναι αντιεπαγγελματικό το ότι δεν την έκανε. Γιατί την ξέρει αυτή τη διαφορά, επειδή την έχει αναλύσει παλιό τη βίντεο. Είναι μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που έχουν οι λίμνες συντηρητικού ιστού στην περιοχή των κλητών. Εδώ πέρα επίσης είναι λάθος. Γιατί έτσι όπως εισάγει και παρουσιάζει αυτό που λέει, βγήκε και είπε εδώ πέρα στην αρχή-αρχή πως η αρχιτεκτονική του συντηρητικού ιστού στις ίνες στους γλουτούς είναι κυταρίτιδα. Προσπάθησε να πει δηλαδή ότι δεν το ξεχώρισε καν από τις γυναίκες που δεν έχουν κυταρίτιδα. Δηλαδή, όλες οι άλλες τι έχουν, κάποιον ξένο, extraterrestrial, ποια είναι, εξωγήινο. Κάποιον εξωγήινο συνδετικό ιστό και είναι διαφορετικό το δέρμα τους από άλλη γη, από άλλο πλανήτη. Δηλαδή, έκανε σαν να μην υπάρχει καν το κανονικό δέρμα και είπε ότι μπαμ, όλες έχετε κυταρίτιδα επειδή έχετε διαφορετική αρχιτεκτονική στο δέρμα σας στους γλουτούς. Όχι. Και πώς υπάρχουν. Έχω γνωρίσει, έχω δει από κοντά κορίτσια που δεν έχουν κυταρίτιδα στους γλουτούς της. Πραγματικά, γιατί αυτές τι είναι, από άλλη διάσταση. Αυτός είναι, αυτά τα άτομα τα βάζω μαζί μου. Έχω κλάψει, ρε εσύ. Έχω κλάψει. Δηλαδή, τι άλλο να τους πεις. Εισάγει πως όλοι έχουν κυταρίτιδα έτσι όπως το ξεκινάει. Στους ακόλουθούς της, το οποίο είναι ό,τι πιο ανεύθυνο και ανήθικο υπάρχει. Και άσε το άλλο. Λέει μόνο για τους γλουτούς. Και εισάγει ότι μόνο οι γλουτοί έχουν κυταρίτιδα. Οι γυναίκες που έχω δει που έχουν ας πούμε κυταρίτιδα και στον τρικέφαλο, εδώ πέρα πίσω που είναι σημείο χαλαρό πολλών, γιατί έχουν εκεί. Έως τώρα μου έλεγες ότι είναι μόνο το κάτω μέρος. Και γλουτί, η περιοχή των γλουτών. Άλλες γιατί έχουν και στο πόδι πιο κάτω. Άλλες γιατί έχουν πίσω από το χέρι. Μήπως ξαφνικά άλλαξε όλο το δέρμα, τι έγινε η άλλη φίδι και αλλάζει και δέρμα. Τι ακούμε, ρε εσύ, τι ακούμε. Δηλαδή αυτά τα άτομα προσπαθούν να μου την πουν. Πάμε να ακούσουμε. Οι λίμνες αυτές είναι άκαμπτες και σκληρές, με αποτέλεσμα να τραβούν το δέρμα προς τα κάτω και έτσι να δημιουργούνται αυτά τα χαρακτηριστικά βαθυλώματα στους γλουτούς μας. Γι' αυτό το λόγο. Όταν έχει κάποια κυταρίτιδα. Δημιουργείται αυτό που κάποιος κάποτε είπε να το πει κυταρίτιδα και να το χαρακτηρίσει ως κάτι κακό, αρνητικό και γενικά να το συζητάμε σήμερα τόσο πολύ. Παθολογική οντότητα δεν είναι. Γιατί... Εδώ δεν έχει πει ακόμα κάποια πληροφορία αντίθετη, να το πω έτσι. Δεν διαφωνώ με αυτά που λέει. Όντως υπάρχουν διαφορές στο δέρμα και στο συνθετικό ιστό αντρών και γυναικών. Αυτό δεν σημαίνει πως έχουν όλες κυταρίτιδα και το ξέρουμε γιατί ζούμε στον κόσμο. Νιώθω, δεν ξέρω τι προσπαθούν. Προσπαθούν να υποστηρίξουν και αυτές το body positivity και προσπαθούν να τα γυρίσουν όλα. Το body positivity. Να τα γυρίσουν όλα από τη μεριά της κυταρίτιδας για να πάρουν το κοινό τα κορίτσια της κυταρίτιδας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθούν να κάνουν. Ή όλες αυτές που κοιτάνε είναι πάνω από 25% ποσοστό λίπους, που είναι, αν έχεις πάνω από 25% ποσοστό λίπους ως γυναίκα, θα τίνεις να έχεις κυταρίτιδα. Υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν, επειδή είναι πιο σφιχτές, έχουν περισσότερους μύες.
Αλλά όσο περισσότερο μαζεύεται ποσοστό λίπους περιττό, τότε εντείνεται και επιδεικνύεται αυτό το look της κυταρίτιδας. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθούν να κερδίσουν με το να προωθούν παραπληροφόρηση. Όντως προσπαθώ να το σκεφτώ. Πόνο, ενόχληση, απλεγμονή. Εδώ πολύ σωστά λέει ότι η κυταρίτιδα, η αισθητική που συζητάμε, δεν έχει αρνητικές επιδράσεις. Όντως. Για να είναι κάτι παθολογικό, πρόκειται για γονίδια. Και εννοείται μετά θα σας δείξω και τη δική μου απάντηση, το βίντεο της δικής μου απάντησης στο TikTok. Τώρα, εδώ πέρα, καταρχάς, μπορείτε να το δείτε το βίντεο, να το βρείτε στο TikTok της, αλλά είχε κάτσει ανά 3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή φαινόταν πως η κοπέλα τα διαβάζει και τα λέει τώρα. Όμως, εδώ λέει ότι πρόκειται για γονίδιο. Ακούστε προσεκτικά τι λέει. Πόνο, ενόχληση, αμφλεγμονή, δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα για να είναι κάτι παθολογικό, πρόκειται για γονίδιο. Γιατί τα γονίδια μας είναι αυτά που καθορίζουν το πώς θα είναι το σώμα. Αυτό είναι άκυρο. Έτσι όπως το λέει, τα γονίδια μας είναι αυτά που καθορίζουν πώς θα είναι το σώμα μας. Είναι λες και έχουμε όλο αυτό το γονίδιο εγκατεστημένο μέσα μας και θα έχουμε όλη κυταρίτιδα. Που όχι, προφανώς το ξέρουμε γιατί το έχουμε δει στην πραγματικότητα, δεν έχουμε όλη κυταρίτιδα. Και λέει ότι τα γονίδια καθορίζουν το σώμα μας. Όχι. Τα lifestyle factors, οι παράγοντες της ζωής καθορίζουν το σώμα μας. Η διατροφή δηλαδή, επιστρέφουμε σε αυτό, το ποσοστό λίπους, το βάρος, η άσκηση. Και ξέρετε τι μου την πέραν και μου λέγανε πολύ. Η κυταρίτιδα είναι γονίδιο. Διάβαζαν, άμα πάτε τώρα και γκουγκλάρετε και γράψετε. Είναι η κυταρίτιδα κληρονομική, είναι η κυταρίτιδα γονίδιο στα αγγλικά, γιατί τα ελληνικά, να ξέρετε, είναι και ξεπερασμένα. Δηλαδή, αν θες να βρεις κάτι ενημερωμένο, δεν το ψάχνεις στα ελληνικά, το ψάχνεις στα αγγλικά. Εγώ έτσι πάντα κάνω την έρευνα για τη μόρφωσή μου. Ποτέ δεν διαβάζω κάτι ελληνικό, γιατί ξέρω ότι είναι πιθανότατα πάνω από 6 μήνες με ένα χρόνο expired. Έχει λήξει δηλαδή, έχει προχωρήσει, γιατί προχωράει η επιστήμη. Και πήγαιναν και μου έστελναν ερευνούλες που οι περισσότερες έρευνες αυτό λένε. Υπάρχει γονίδιο που σχετίζεται με την κυταρίτιδα. Έλα που όμως δεν έχουν την πανεπιστημιακή μόρφωση και δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Είναι σαν ότι όλα τα πράγματα στη ζωή, παιδιά, είναι μια γλώσσα. Π.χ. εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πλήρως τη γλώσσα ενός υδραυλικού. Δεν έχω αυτή τη μόρφωση. Γιατί θέλει και μόρφωση. Δεν μπορώ να καταλάβω πλήρως τη γλώσσα ενός ηλεκτρολόγου. Εννοείται, δεν έχω ιδέα σε σχέση με έναν ηλεκτρολόγο. Όντως. Παρόλο που μην κάνω να σκάθω με τη ζωή, εντάξει. Καταλαβαίνω το βασικά. Αλλά κοιτάξτε. Έτσι, τα οικονομικά. Τα οικονομικά είναι επίσης μια γλώσσα. Όποιος δεν καταλαβαίνει τα οικονομικά δεν μπορεί και να μάθει να διαχειρίζεται καλά τα δικά του οικονομικά, να τα χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να μοχλεύσει τα χρήματά του, το κεφάλαιό του, τα οικονομικά του. Δεν ξέρει τι σημαίνει μίσος ή τι σημαίνει δάνειο, πώς λειτουργούν, τι είναι τα επιτόκια. Είναι γλώσσες όλα αυτά. Άμα δεν καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν, δεν μπορείς να αντιληφθείς πλήρως ένα θέμα. Και ο περισσότερος κόσμος είναι φυσιολογικό και ακόμα και άτομα που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Αλλά είναι μαθήματα που έχουμε για τις έρευνες, για τη στατιστική, για όλο αυτό το λεξιλόγιο και τα σχετικά, σε όλα τα πανεπιστήμια υποτίθεται τουλάχιστον. Μπορεί να μην ξέρουν, μπορεί να μην έχουν όλοι αυτές τις γνώσεις από το πανεπιστήμιο που έχουν τελειώσει, αλλά σε όλα μάλλον τα πανεπιστήμια μαθαίνεις πώς να διαβάζεις έρευνες. Guaranteed. Γιατί θέλουν να σου εξασκήσουν, να σου μάθουν την κριτική σου ικανότητα, να ξεχωρίζεις τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Είχαμε τέτοιο μάθημα και στα ΤΕΦΑ και επειδή είχα πάρει να κάνω την, πώς λέγεται, την πτυχιακή τύπου, διπλωματική, είχα παρακολουθήσει και αυτά τα μαθήματα, γιατί μπορούσες να μην κάνεις την πτυχιακή, την διπλωματική σου εργασία, οπότε δεν χρειαζόταν να τα κάνεις όλα αυτά τα μαθήματα, έκανες μόνο ένα βασικό αρχικό προαπαιτούμενο. Τέλος πάντων όμως, όταν είχα πάρει τα είχα κάνει όλα αυτά τα μαθήματα. Και είχε πλάκα, γιατί τότε είχα πάρει και ένα κατά λάθος έξτρα μάθημα και είχα καταλήξει με έξτρα μάθημα από δηλαδή ήμουν πιο μπροστά στα μαθήματα συνολικά από άλλους στο ίδιο εξάμεινο με μένα, κατά ένα μάθημα. Τέλος πάντων, κατά λάθος. Όταν είχα βάλει τα μαθήματα στις δηλώσεις τέλος πάντων που κάνουμε, είχα βάλει παραπάνω. Τέλος πάντων, άστα αυτό. Όμως, έμαθα αυτό το λεξιλόγιο και τι σημαίνουν όλες αυτές τις λέξεις. Και τι σημαίνει. Υπάρχει όντως ένα γονίδιο, για να επιστρέψουμε στο θέμα, που σχετίζεται με την κυταρίτιδα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει πως θα την πάθεις από αυτό το γονίδιο την κυταρίτιδα ή την προκαλεί. Όλοι έχουμε όλα τα γονίδια μέσα μας, να το πω έτσι. Απλά δεν είναι ενεργοποιημένα ή είναι ενεργοποιημένα. Όλοι, αντίστοιχα και με τις ορμόνες και το καθεξής. Π.χ. ας πούμε ο νηπιός μου, όντως, αυτό είναι πραγματική ιστορία, έχει ένα γονίδιο που σχετίζεται με μια καρδιακή πάθηση. Οπότε είναι αυξημένος ο κίνδυνός του. Αυτό όμως το γονίδιο δεν την προκαλεί αυτή την πάθηση. Δηλαδή σχετίζεται, δεν σημαίνει προκαλεί. Επειδή σχετίζεται ένα γονίδιο με κάτι, δεν προκαλεί την κυταρίτιδα. Ή επειδή σχετίζεται
αυτό το γονίδιο που έχει ο ανιψιός μου με αυτή την καρδιακή πάθηση δεν σημαίνει πως θα την πάθει. Είναι πολυπαραγωγικό. Θα την πάθει αν έχει κακό τρόπο ζωής, αν τρώει όλη μέρα και έχει φτάσει υψηλό ποσοστό λίπους, αν δεν ασκείται, δεν έχει κυκλοφορία το σώμα του, έχει χαμηλό μυϊκό ιστό, αυξάνεται την επικινδυνότητα, αν καπνίζει σαν φουγάρο, θα αυξήσει την επικινδυνότητα και ούτω καθεξής. Αν χειροτερεύσει την υγεία του, με τι? Με όλα τα υπόλοιπα, με τα lifestyle factors. Αν χειροτερεύσει την υγεία του με όλους αυτούς τους παράγοντες, τους άλλους της ζωής, του τρόπου ζωής, την άσκηση, την διατροφή, το βάρος, το κάπνισμα και το καθεξής, τότε αυξάνει τον κίνδυνο να το πάθει. Άρα όλα είναι πολυπαραγωγικά στη ζωή. Τίποτα δεν είναι αυτό, όχι. Σχετίζεται εκείνο το γονίδιο με αυτή την πάθηση. Αντίστοιχα, υπάρχει γονίδιο που σχετίζεται με την κυταρίτιδα. Αυτό που δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι τύπισσες εδώ πέρα, που είναι λογικό γιατί ακριβώς δεν έχουν αυτή την πανεπιστημιακή μόρφωση όπως σας εξήγησα, στις έρευνες που πατούσαν, γιατί προσπαθούσαν να το γκουγκλάρουν και διάβαζαν αυτό και νόμιζαν ότι η κυταρίτιδα associated with αυτό το γονίδιο. Ωραία, έχω αυτό το γονίδιο, έπαθα κυταρίτιδα. Όχι. Και χρησιμοποιούν αυτό ως δικαιολογία για να μην κάνουν τίποτα. Για να μην ασκηθούν, να μην κάνουν διατροφή. Μου λένε χίλιες δύο ανοησίες. Πάντα θα έχω και τέτοια. Όχι. Σχετίζεται με αυτό. Δεν την προκαλεί αυτό. Μόνες τους δηλαδή τα παρατάνε. Και αυτό είναι θέμα άγνοιας. Δηλαδή πόσο μεγάλη σημασία έχει η άγνοια και η μόρφωση στη ζωή. Αν δεν καταλαβαίνεις κάποια πολύ βασικά πράγματα, είσαι και είσαι με τις παροπίδες, αυτοπεριορίζεσαι, είσαι μονοδιάστατος ουσιαστικά και χτυπάς τοίχο μόνος σου. Μόνος σου λες. Δεν μου αλλάζει κανείς άποψη, έχω αυτό το γονίδιο. Επειδή δεν καταλαβαίνεις πλήρως να διαβάζεις αυτή τη γλώσσα, την πανεπιστημιακή, την ακαδημαϊκή των ερευνών, να το πω έτσι. Γιατί αυτό είναι γλώσσα των ερευνών. Και όπου δείτε, και μόνοι σας, αν το κοιτάξετε, associated with, αυτό το γονίδιο είναι associated with cellulite, που είναι η κυταρίτιδα. Αυτό δεν σημαίνει πως το προκαλεί, δεν σημαίνει πως είναι η αιτία. Είναι κάτι που σχετίζεται. Οριακά, εγώ δεν το στο μυαλό μου δεν το λαμβάνω καν ως παράγοντα το γονίδιο. Γιατί όλοι έχουμε μέσα όλα μας τα γονίδια. Έχουμε γονίδια, παιδιά, και υποδοχής, ας πούμε, στο σώμα μας, ακόμα και για την κάναβη. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα κάνω χρήση κάναβης επειδή έχω το γονίδιο? Όχι, εξαρτάται από τη ζωή μου και τις επιλογές μου αν θα κάνω χρήση κάναβης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ελπίζω να με πιάνετε. Ή μπορεί να έχω εγώ γονίδιο. Ας πούμε το άλλο. Αυτό και αυτό είναι ένα μεγάλο παράδειγμα. Εγώ, μικρός, ήμουν υπέρβαρος. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι σίγουρος. Άμα γκουγκλάρω τώρα πια, θα κάνω αντίστροφη ψυχολογία το επιχείρημά τους για να σας κάνω καταλάβετε πόσο χαζό είναι. Άμα γκουγκλάρω εγώ τώρα which genes are associated with πώς είναι υπέρβαρος στα αγγλικά, overweight. Overweight with obesity. With obesity. Πού υπάρχει σαρκία. Και θα μου βγάλει εδώ πέρα genetics of obesity. Και θα μου πει μπαμ, 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 έρευνες. Όντως υπάρχουν αυτές οι έρευνες. Και μου λέει ότι έχουν ταυτοποιηθεί αυτά και αυτά τα τέτοια πώς σχετίζονται με την παχυσαρκία. Και έχουν ταυτοποιηθεί αυτά και αυτά. Το είναι ακραίο, αλλά το έχει. Και έχουν ταυτοποιηθεί αυτά και αυτά τα. The leptin receptor, the propiomelacocortin receptor, δεν ξέρω και εγώ τι, pro-hormone convertase 1 και το καθεξής. Σας διαβάζω τώρα έρευνα. Και λέει, τα μισά είναι, σχετίζονται, τα άλλα είναι causative. Προκαλούν. Εκείνες οι έρευνες που μου δείχναν τα κορίτσια ήταν associated, δεν ήταν causative, δηλαδή δεν είχαν αιτιώδη συνάφεια, αυτή είναι η λέξη. Το σπουδαιότερο πράγμα, είναι από τα σπουδαία πράγματα στη συγκεκριμένη συζήτηση και σε αυτό το θέμα που έμαθα στο πανεπιστήμιο μου. Σπουδαιότερο. Ένα καλό πράγμα που έμαθα στο πανεπιστήμιο μου, στο δικό μου το μάθαμε. Στο δικό του, από ό,τι φαίνεται, δεν το μάθανε. Είναι ότι συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιώδη συνάφεια. Π.χ., άμα. Απλό παράδειγμα πάλι. Άμα εγώ φάω από κάπου που. Τρώω συχνά από κάπου που είναι άλλοι υπέρβαροι, αυτό δεν σημαίνει πως θα γίνω υπέρβαρος. Επειδή σχετίζονται με εκείνο το μέρος υπέρβαροι, δεν σημαίνει πως επειδή πάω κι εγώ εκεί θα γίνω υπέρβαρος. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλή αυτή η διαφορά. Συσχέτιση δεν σημαίνει ότι αιτιώδη συνάφεια. Οπότε επειδή ένα γονίδιο σχετίζεται με την κυταρίτιδα, αυτό δεν σημαίνει πως την προκαλεί. Ελπίζω να το καταλάβατε. Το ανέλησα για πάρα πολύ ώρα. Το αναλύω μετά και στην απάντησή μου, πιο γρήγορα για να βγει στο TikTok. Αλλά αυτό είναι τόσο απλό. Επειδή κάποια πράγματα σχετίζονται, δεν σημαίνει πως το ένα προκαλεί το άλλο. Νιώθω σε γενικές γραμμές πως έχω πιο έξυπνο κοινό από άλλους δημιουργούς. Και μεγαλύτερο σε ηλικία και πιο έξυπνο κοινό από άλλους δημιουργούς. Οπότε είμαι σίγουρος θα το πιάσετε βασικά. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο της κοπέλας. Και θα δείτε και μετά την απάντησή μου που της έδωσα. Άμα ξανακάνω βίντεο, θα είναι καλύτερο να το αναφέρω νωρίτερα για να το δουν ακόμα περισσότερες γυναίκες. Γιατί αυτός είναι σκοπός και έκανα μεγάλο βίντεο όταν απάντησα στην
Καθένα, θα το δούμε μετά. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο της για τώρα, μέχρι να προχωρήσουμε. Εδώ το λέει τόσο στατικά. Λες και έχεις το γονίδιο και τελείως έχεις κυταρίτιδα. Που δεν ισχύει για τον λόγο που σας εξήγησα. Δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα για να είναι ένα λεπτό. Παθολογικό. Παθολογική οντότητα δεν είναι, γιατί δεν προκαλεί πόνο, ενόχληση, αμφιλεγμονή. Δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα για να είναι. Αυτά ισχύουν έως εδώ. Παθολογικό. Πρόκειται για γονίδιο. Γιατί τα γονίδια μας είναι. Εδώ είναι άκυρο το που λέει ότι πρόκειται για γονίδιο. Τέλος πάντων. Δηλαδή υπάρχουν και γυναίκες που έχουν αυτό το γονίδιο, αλλά δεν έχουν κυταρίτιδα. Γιατί δεν έχουν το περιττό λίπος και τον χαμηλό μυκό ιστό που χαλαρώνει το δέρμα και την επιδεικνύει. Προχωράμε. Διάφορα μέρη του. Αυτό εξηγεί και για ποιο λόγο άτομα που είναι λεπτόσωμα έχουν και τα διάφορα μέρη του. Αυτό εξηγεί και για ποιο λόγο. Θέλω να ακούσετε αυτό να το αναλύσω. Γιατί τα γονίδια μας είναι αυτά που καθορίζουν το πώς θα είναι το σώμα μας και τα διάφορα μέρη του. Αυτό είναι πάρα πολύ λάθος διατυπωμένη πρόταση. Και μετά κάτι μου έγραφε στα comments ότι προσπαθούσε να το διορθώσει με κάποιο τρόπο, να συμμαζέψει το ασημάζευτο, να μου πει όχι, ότι πως όχι δεν εννοούσα αυτό γιατί, τι είπε, δεν προσπαθώ να τα κρατήσω πολύ μικρά τα βίντεο γιατί αν πω πολλά καταλήγουν μεγάλα, κάντε τα μεγάλα. Εγώ η απάντηση που τσέκανε ήταν 10 λεπτά γιατί ήθελα να είναι μέσα όλη η πληροφορία που θέλω να πω. Δηλαδή, τέλος πάντων, ο λόγος που δεν καθορίζουν τα γονίδια το σώμα μας είναι γιατί έχουμε τον έλεγχο εμείς. Έχουμε τον έλεγχο εμείς με τις πράξεις μας. Είναι σαν να μου λες ότι θα έχω το σώμα που μου επιτρέπουν τα γονίδια μου. Όχι. Μέσω της άσκησης και της διατροφής μου αλλάζω τα πράγματα. Είναι τα genetics και είναι και τα epigenetics. Τα lifestyle factors. Όλα αυτά που κάνεις έξτρα. Π.χ. κάποιος που καπνίζει θα αυξάνει τις πιθανότητες να πάθει καρκίνο του πνεύμονα. Ενώ κάποιος που δεν καπνίζει έχει μειωμένες πιθανότητες να πάθει καρκίνο του πνεύμονα. Άμα λες τα γονίδια μου με κρίνουν το τι θα γίνει στο σώμα μου, αφαιρείς και κάνεις τις γυναίκες που θέλουν να πιστέψουν ότι η κυταρίτιδα είναι γονίδιο να θεωρούν πως όντως είναι γονίδιο, είναι στατικά τα πράγματα και δεν αλλάζουμε τίποτα. Που όχι και είναι άκυρο. Το εξηγώ και μετά στο βίντεο της απάντησης. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο άτομα που είναι λεπτόσωμα έχουν ταυτόχρονα κυταρίτιδα. Πάλι άκυρο. Εδώ πέρα, και αυτό το ανέλησα στην απάντηση που τσέκανα, σας το ανέλησα όμως εσάς και σε προηγούμενο βίντεο. Αυτό τώρα η Καθλίν. Δεν είναι χαζή, εντάξει, μεταξύ μας δεν είναι χαζή. Το πήρε από τα comments, από κορίτσια που το λένε, γιατί αν το δει κάποιος έτσι συνοπτικά στα γρήγορα, όντως λες, υπάρχουν κορίτσια που είναι λεπτόσωμα και έχουν κυταρίτιδα. Ναι, αλλά επειδή το βλέπεις επιφανειακά, είναι λεπτόσωμα, αλλά μπορεί να είναι skinny fat. Το εξηγώ πλέον στην απάντηση, δεν θα το πω τώρα, αλλά μπορεί να είναι skinny fat, όπως είναι και οι άντρες skinny fat. Μπορεί ο άλλος να έχει μικρόσωμο, λεπτόσωμο look, αλλά όταν βάζει την μπλούζα του να έχει περιττό λίπος, να είναι γεμάτος περιττό λίπος, να έχει γυναικομαστία, δεν ξέρω και εγώ τι. Αντίστοιχα, μια γυναίκα μπορεί να είναι χαμηλό βάρος, αλλά η σύσταση αυτού του βάρους να είναι μη ιδανική. Να είναι άσχημη, θα έλεγα. Γιατί έχει ψηλό λιπόδης ιστό και χαμηλό μυκό ιστό. Αυτό αντιμετωπίζεται και λύνεται και εξαλείφεται με τι. Με τι λέμε τόσο καιρό, με την άσκηση και τη διαχείριση των θερμίδων σου που έτσι χάνεις λίπος. Οπότε πάλι άκυρο αυτό με το λεπτόσωμα. Έτσι εξηγείται πως ορισμένα κορίτσια που είναι λεπτόσωμα έχουν κυταρίτιδα. Όχι. Απλά δεν έχουν αρκετό μυκό ιστό που τυντώνει το δέρμα τους και έχουν υψηλό λιπόδης ιστό παρόλο που είναι λεπτόσωμα. Είτε είναι η άλλη 40, είτε 45, είτε 50. Όπως η Βασιλική που έλεγε είμαι 50 κιλά και έχω κυταρίτιδα. Και διέλυσα τους λόγους που έχει κυταρίτιδα γιατί δεν προπονείται με αντιστάσεις στο πρώτο επεισόδιο. Εδώ λέει εννοείται πως η απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει την κυταρίτιδα. Πάλι καλά που το είπε αυτό. Γιατί μειώνεται τα λιποκύτταρα, οπότε. Εδώ έκανε τη μεγαλύτερη πατάτα της ζωής της. Τα λιποκύτταρα δεν μειώνονται. Εγώ όταν είδα αυτό, τα είδα και όλα τα άλλα. Δηλαδή ήξερα 15 τρόπους που θα τη διαλύσω από το πρώτο λεπτό. Απλά λέω τους σημαντικότερους, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορώ να πω. Και εγώ προσπαθώ να κρατώ τα βίντεο μικρά. Εδώ όμως έκανε τη μεγαλύτερη πατάτα της ζωής της. Θα σας βάλω να το ξανακούστε. Γιατί ό,τι ανεβάζεις μένει. Δεν θα βρείτε λάθος από μένα ανεβασμένο, να ξέρετε. Μα έχουν ταυτόχρονα κυταρίτιδα. Εννοείται πως η απώλεια βάρους μπορεί να ακούστε. Γιατί μειώνονται τα λιποκύτταρα, οπότε από τη μία μεριά έχουμε τις ίδιες. Μειώνονται τα λιποκύτταρα, λέει. Αυτό είναι. Η άλλη λέει πως είναι γιατρός, φοιτήτρια γιατρικής. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Πάντως το προφίλ της που το τσέκαρα. Ελπίζω να κάνω λάθος, παιδιά. Ελπίζω να είναι γιατρός. Αλλά το προφίλ της που τσέκαρα δεν είδα κάποια φωτογραφία από μια ορκομοσία, δεν είδα κάποια story από
να έχει τελειώσει τη σχολή της, δεν είδα κάποια story από τη σχολή την ίδια. Άμα πας σε μένα στο προφίλ μου και δεις τα highlights, πας πολύ παλιά, στα πολύ πίσω, μπορεί να έχω και 3-4 διαφορετικά highlights από τα τεφά. Και σίγουρα θα δεις post μου με πάρα πολλές διαφορετικές στιγμές από την ορκομοσία μου. Ακόμα και ανεβασμένη την έχω την ορκομοσία μου. Αλλά από ό,τι είδα στο προφίλ της δεν έχει. Τώρα, ο Θεός και η ψυχή της, αν είναι όντως γιατρός και έχει σπουδάσει ιατρική και είναι φοιτήτρια, δεν ξέρω κι εγώ αν έχει τελειώσει, αν είναι φοιτήτρια. Όμως, παραμένει το point ότι σπουδαγμένος δεν σημαίνει μορφωμένος. Και μας το επιβεβαίωσε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Γιατί βγαίνει και λέει τα λιποκύτταρα μειώνονται, τα λιποκύτταρα δεν μειώνονται. Πάρα πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Τα λιποκύτταρα, παιδιά, είναι προκαθορισμένα και στάνταρο αριθμός τους. Δηλαδή, προκαθορισμένα όχι πλήρως, αλλά είναι στάνταρο αριθμός τους. Καθορίζονται όταν είμαστε έμβρια στην κοιλιά της μαμάς μας, αφού γεννηθούμε και τα πρώτα χρόνια της γέννησής μας. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια που είμαστε έμβρια, που είμαστε μωρά. Μετά, είναι στάνταρο αριθμός τους. Δεν αλλάζει, δεν μειώνονται τα λιποκύτταρα όταν χάνεις βάρος. Οπότε αυτό ήταν, θα σας το ξαναβάλω να το ακούσετε, η πιο άκυρη δήλωση που έχω δει στη ζωή μου. Και γελία να σας πω, γέλασα εδώ, επειδή τα ξέρω αυτά και ασχολούμαι. Έχουμε κυταρίτιδα. Εννοείται πως η απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει την κυταρίτιδα, γιατί μειώνονται τα λιποκύτταρα. Λάθος. Δεν μειώνονται τα λιποκύτταρα. Τι γίνεται? Τα λιποκύτταρα έχουν στάνταρ αριθμό, όπως σας είπα. Το μόνο που κάνουν είναι να μικραίνουν ή να μεγαλώνουν. Μικραίνουν αν χάνεις λίπος, γεμίζουν, μεγαλώνουν αν βάλεις λίπος. Αντίστοιχα, γεμίζουν όταν βάζεις λίπος και αδειάζουν, συρρυκνώνονται όταν χάνεις λίπος. Δεν μειώνονται, δεν αλλάζει ο αριθμός σου, ο αριθμός τους και ούτω καθεξής. Οπότε, εδώ έπεσε πολύ στα μάτια μου. Λέω τόσο εντάξει. Δεν μειώνονται. Οι μόνες περιπτώσεις που μπορεί να αλλάξει ο αριθμός των λιποκυτάρων είναι σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, αυτό είναι τρομερά σπάνιο. Άμα κάποιος δεν έχει πρόσβαση σε τροφή και μετά βρει τροφή σε τέτοιες φάσεις, σε τέτοιες καταστάσεις και καταναλώσει τεράστιες ποσότητες φαγητού εκείνη τη στιγμή, τότε έχει παρατηρηθεί πως μπορούν να αυξηθούν τα λιποκύτταρα. Γιατί το σώμα είναι σε φάση τόσο καιρό δεν έχω πρόσβαση σε τροφή, οπότε τώρα που βρήκα τροφή και τρώω, θα δημιουργήσω περισσότερα λιποκύτταρα για να διατηρήσω και να μπορώ να αποθηκεύσω όσο περισσότερη από αυτή την τροφή γίνεται, από αυτή την ενέργεια γίνεται. Γιατί όπως αναλύσαμε σε προηγούμενο βίντεο, τα λιποκύτταρα, ουσιαστικά το λίπος, είναι αποθηκευμένη περίσσια ενέργεια. Αυτό είναι το περιττό μας λίπος που πιάνουμε. Αποθηκευμένη περίσσια ενέργεια. Και αυτό. Οπότε υπάρχει μόνο μία πάρα πολύ μικρή περίπτωση, πολύ σπάνια να αυξηθούν, αλλά ποτέ δεν μειώνονται. Είναι στάνταρ ο αριθμός τους. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Μόνο συρρυκνώνονται όταν κάποιος χάνει λίπος, μικραίνουν και αυξάνονται όταν κάποιος βάζει λίπος. Ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτό, πότε κάποιος βάζει λίπος? Κάποιος βάζει λίπος όταν τρώει σε πλεόνασμα θερμίδων. Όταν τρώμε πλεόνασμα, δηλαδή και με έναν αριθμό θερμίδων στη διάρκεια της ημέρας. Άμα φάμε λίγο περισσότερο από αυτό, είμαστε σε πλεόνασμα. Οπότε το σώμα λέει, τρως περισσότερο από όσο καις. Τι θα την κάνω αυτή την ενέργεια, δεν την πετάξω, δεν είμαι χαζό, γιατί μπορεί να έρθουν μετά δύσκολες φάσεις που θα την χρειαστώ. Φάσεις ασιτίας και αφαγίας που θα την χρειαστώ. Δεν θα έχω τόσο διαθέσιμη τροφή που θα την χρειαστώ. Οπότε την αποθηκεύει αυτή την περίσσια ενέργεια, το περίσσιο πλεόνασμα. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλεόνασμα, τόσο περισσότερη ενέργεια και περισσότερο λίπος αποθηκεύσει το σώμα σου. Για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εσύ τρως πάρα πολύ πρόχειρες τροφές, ή πυκνές σε θερμίδες τροφές, καταλήγει σε πλεόνασμα. Δεν είναι μόνο οι τροφές, γιατί μπορείς να φας πυκνές τροφές και πρόχειρες σε νορμάλ ποσότητα και να είναι μέσα στις θερμίδες σου. Δεν είναι η τροφή που σε παχαίνει, είναι η ποσότητα της τροφής. Οπότε, όσο εσύ καταλήγεις να τρως τεράστιες, σας λέω το παράδειγμα, τεράστιες ποσότητες τροφών, πολλές θερμίδες, περίσχες, είτε σε μια μέρα είτε στη διάρκεια πάρα πολλών ημερών, καταλήγει το σώμα σου να αποθηκεύει λίπος, γιατί αυτή την περίσσια ενέργεια δεν θέλει να την χάσει, θέλει να την αποθηκεύσει για ώρες ανάγκης. Αντίστοιχα, αν εσύ κάνεις έλλειμμα, δηλαδή και στις τάδε θερμίδες, αν φας ένα κλικ λιγότερο, έτσι έχεις 40 κιλά. Δηλαδή, τώρα σας εξηγώ πώς λειτουργούν όλα αυτά. Και έτσι έβαλα κιόλα τόσα κιλά και κατέληξε 115. Έτρωγα πρόχειρα. Έτρωγα πάρα πολλές θερμίδες. Γιατί τρώγαμε απ' έξω, δεν προσέγαμε τόσο τη διατροφή μου όταν ήμουν μικρός και το καθεξής. Αλλά όταν ξεκίνησα να χάνω, τι έκανα? Καθόμουν και διάβασα την πρώτη λυκείου έρευνες μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ, πώς λειτουργούν όλα, τι παίζει με τις θερμίδες, πώς εσκέμε και ούτω καθεξής και όλα αυτά. Και υπήρχαν και πολλοί εξπερ κλινικοί διατροφολόγοι, γυμναστές, από τους οποίους έμαθα πανεπιστημιακοί, τα πάντα από τους οποίους έμαθα και επέκτηνα τις γνώσεις μου και μορφώθηκα και μου έδωσαν ερεθίσματα βασικά για να διαβάσω ακόμα περισσότερο μόνος μου. Είτε από αυτό κρίνεται στο τέλος της ημέρας. Αλλά και φυσικοί bodybuilders
πάλι πανεπιστημιακοί. Γιατί είναι κάποιοι πασίγνωστοι οι οποίοι τα συνδυάζαν και τα δύο, και τη διατροφή και την άσκηση. Τέλος πάντων. Και επέκτηνα τζινό. Από την πρώτη ηλικία τα διάβαζα αυτά. Καθόμουν μέχρι τις 3 ώρα το βράδυ γιατί ήμουν τόσο μανιακός για να χάσω τα κιλά μου. Έτσι έχασα 40 κιλά. Πώς χάνεις? Μπαίνεις σε έλλειμμα. Ελέγχεις τη διατροφή σου. Δεν είναι μόνο η άσκηση, παιδιά, προσοχή. Δεν πάμε γυμναστήριο για να. Τώρα είναι μικρή παρένθεση αυτό. Δεν πάμε γυμναστήριο για να κάψουμε θερμίδες. Για τον στόχο μας που έχουμε εδώ. Να γίνουμε δυνατοί, στεγνοί, μειώδεις, οι γυναίκες slim, σφιχτές, θηλυκές, απίστευτα σεξι. Σχήμα και αναλογίες. Μη στα κατάλληλα σημεία. Δεν πάμε στο γυμναστήριο για να κάψουμε θερμιδούλες. Πάμε για να χτίσουμε εμείς, να δώσουμε το ερέθισμα, προδέντας προπονητικά να χτίσουμε εμείς. Και εμείς μας δίνουν καλύτερο σχήμα αναλογίες, ανεβάζουν τον μεταβολισμό μας και όλα τα σχετικά. Το λίπος χάνεται καθαρά στην κουζίνα. Δηλαδή, είναι θέμα του τι τρως, τι κάνεις διατροφικά, θερμιδικά. Και σε τον τάδε αριθμό θερμίδων. Έκυγα τόσες, έφαγα σέλιμα και σταδιακά έχανα βάρος, έχανα λίπος, το σώμα μου το έδιωχνε. Και επειδή έκανα άσκηση, διατηρούσα και τους μυς μου, φαινόμουν καλύτερα. Άμα δεν κάνεις άσκηση, το σώμα σου χάνει και μυς μαζί με το βάρος που χάνεις και καταλήγεις με ένα πιο πλαδαρό χαλαρόλογο. Οπότε θες πάντα συνδυάζεις την άσκηση με τον έλεγχο των θερμίδων. Και να έχεις τον απόλυτο έλεγχο και των δύο. Πάντα και τα δύο ταυτόχρονα. Τέλος πάντων. Τώρα αυτά, η Καθλήν εδώ πέρα, είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό να μην τα ξέρει, να μην έχει ιδέα για αυτά, να μην τα έχει ακούσει ποτέ στη ζωή της. Δεν ασκείται, δεν έχει προσέξει τη διατροφή της, οπότε είναι κάτι τελείως εκτός του χώρου της. Εγώ τα ήξερα αυτά όταν έκανα. Και έχοντας δει την κοπέλα από πριν, αλλά και όταν έκανα απάντηση. Δηλαδή, ήξερα πως μιλάω σε άτομα που δεν είναι ειδικοί στον τομέα. Θέλει αρκετή εξειδίκευση να μπορείς να μιλήσεις για αυτόν τον τομέα της κυταρίτιδας. Δεν είναι ειδική στον τομέα, δεν ασκείται, δεν είναι καν ασκούμενη, δεν έχει γνώση πάνω στη διατροφή. Γιατί, παιδιά, οι σχολές της γιατρικής δεν έχουν καν μαθήματα πάνω στη διατροφή και την άσκηση. Έχουν ένα μάθημα επιλογή στη διατροφή και ένα επιλογή στον αθλητισμό, ιατρική στον αθλητισμό. Αλλά δεν έχει να κάνει με την άσκηση. Πόσο μάλλον με την προπόνηση, με τη στάση και τα βάρη. Είναι για τραυματισμούς και παθήσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Και επιλογή. Οπότε σκέψου κάποιο μπορεί να τελειώσει την ιατρική να μην τα κάνει καν όλα αυτά τα μαθήματα. Είναι επιλογή. Και θα ήταν και δύσκολο ένα τέτοιο μάθημα. Οπότε γιατί κάποιο να το πάρει. Άρα η πιθανότητα είναι και εναντίον τη πω δεν το πήρε. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε αν το πήρε. Είναι και αναλόγως στη σχολή. Κάποιες σχολές δεν τα έχουν καν αυτά. Άλλες σχολές τα έχουν. Γιατί κάθε σχολή, ακόμα και η ιατρικής, έχει διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών δικό της. Ανάλογα με τους καθηγητές και όλα τα σχετικά που υπάρχουν. Τέλος πάντων, αλλά. Οπότε είναι λογικό να μην έχει καμία απολύτως μόρφωση και γνώση πάνω στο θέμα. Και να το ξέρετε. Να το ξέρετε. Επειδή κάποιος είναι γιατρός, δεν σημαίνει πως έχει γνώση πάνω στη διατροφή, την απώλεια βάρους, την άσκηση, όλα αυτά. Είμαι σίγουρος πως υπάρχουν γιατροί εκεί έξω που δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν οι θερμίδες. Ή πως δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν οι προπόνησμα της τάσης. Είναι ήδη οι γιατροί που σου λένε μην κάνεις βάρη, θα πάθει μέσα σου, μην πάρεις πρωτεΐνη, θα πάθεις κάτι. Ενώ είναι άκακα, ξέρω αυτά τα πράγματα. Η άγνοια δημιουργεί τον φόβο. Αλλά η άγνοια προωθεί και την παραπληροφόρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σαν αυτό που μου γράφουν στα προηγούμενα, η μημάθεια είναι. Τέλος πάντων. Αντίστοιχα, υπάρχουν και στα τεφά. Δηλαδή, παιδιά που διάβαζα ένα comment πριν από μια κοπέλα η οποία και καλά ήταν απόφυτο τεφά και μου έλεγε. Εγώ κάνω το αντίστοιχο παράδειγμα. Εγώ κάνω μπάσκετ σκληρή προπόνηση και έχω κυταρίτιδα. Τι λέω, ναι, μου το πες μόνος σου. Κάνεις για μπάσκετ σκληρή προπόνηση. Σκληρή προπόνηση για μπάσκετ είναι για απόδοση. Δεν είναι για το look. Όταν κάνεις σκληρή προπόνηση για τη δύναμη και το look σου, τότε θα αλλάξει το look σου. Υπάρχει στην άσκηση αρχή της εξειδίκευσης. Και δεν μπορούσε να το καταλάβει στα comments, δεν μπορούσε να το καταλάβει. Δηλαδή, ακόμα και άτομα που ήταν ένα άτομο που πιθανότητα είχε τελειώσει αυτή τώρα στα comments, στα άτεφα, αλλά δεν είχε ιδέα για την αρχή της εξειδίκευσης. Άμα αλλάζει ο στόχος σου, αλλάζει η προπόνηση, αλλάζουν αυτά που κάνεις για να πετύχεις αυτό το στόχο. Η κοπέλα προφανώς νομίζει ότι επειδή άμα έτρεχε μαραθώνιο, θα ήταν αντίστοιχα δυνατή για να σηκώσει, δεν ξέρω και εγώ τι, 150 κιλά. Πάγκο. Επειδή προπονείται σκληρά για το μαραθώνιο. Τόσο γκάου, να το πω έτσι. Κάποια άτομα είναι τόσο εκτός. Αντίστοιχα υπάρχουν και γιατροί. Αντίστοιχα υπάρχουν και το ένα. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλο σε όλα τα επαγγέλματα. Σε όλα τα επαγγέλματα. Θέλει αρκετή αυτοέρευνα και μόρφωση και κυνήγι να έχει πλήρη επίγνωση τη κατάσταση, να καταλαβαίνει κάθε περίπτωση κ.ο.κ. Εγώ, παιδιά, μεγάλο λόγο που έχω πολλές γνώσεις είναι επειδή αναγκάστηκα να τις αποκτήσω για μένα. Είχα μπλέξει με επεισόδια υπερφαγίας. Είχε κολλήσει ο μεταβολισμός μου. Είχε κολλήσει η ζυγαριά μου πολλές φορές όταν έπεφτα από τα 115. Είχα χαλαρότητα. Είχα πλαδαρότητα. Είχα το άλλο που σας έχω αναλύσει τόσες φορές. Έπρεπε να χτίσω 15 κιλά μισό. Οπότε αναγκάστηκα να περάσω εγώ από αυτή τη φάση και μιλάω σε κάποιους που τα έχω κάνει και αναγκάστηκα να τα μάθω. Και εννοείται και από τη σχολή μου που τα επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο. Όμως, πάμε να συνεχίσουμε. Τι λέγαμε εδώ πέρα. Λέγαμε ότι είναι λογικό να μην έχει αυτές τις γνώσεις. Και δεν ασκείται και το ήξερα και εγώ αυτό από την αρχή, δηλαδή ότι είναι λογικό να
έχει βγει εκτός των νερών της, να το πω έτσι, σε αυτή τη φάση. Συνεχίζουμε. Και επίσης, η κυταρίτιδα, όπως ανέλησε και η ίδια, που ήταν σωστό αυτό, που συζητάμε, που έχει το αισθητικό κομμάτι, μόνο αυτό με το δέρμα, είναι αισθητικό πρόβλημα. Δεν έχει αρνητικές επιδράσεις. Δεν είναι καν ιατρικό θέμα. Γιατί βγαίναν κάποιοι στα comments και μου λέγανε αυτό είναι ιατρικό θέμα, τι λέει εσύ να μιλάς. Δεν είναι ιατρικό θέμα. Στα ιατρικά θέματα είναι οι παθήσεις, παιδιά. Όταν κάτι έχει αρνητικές επιδράσεις και σου χαλάει τη ζωή, έχει αρνητικές επιδράσεις. Η κυταρίτιδα, η αισθητική, δεν έχει αρνητικές επιδράσεις. Δεν είναι πέρα από το αισθητικό κομμάτι. Οπότε δεν είναι καν ιατρικό θέμα. Απλά το αναλύω. Είναι πάλι αισθητικό. Και πώς αλλάζουν τα αισθητικά θέματα. Μαντέψτε, κάτω στα comments. Άσκηση και διατροφή. Εννοείται πως η απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει την κυταρίτιδα γιατί μειώνεται τα λιποκύτταρα. Εδώ ήταν η πατάτα. Οπότε από τη μία μεριά. Που ανέλησα. Με τις ίνες συνδετικούς του που τα βάλει το δέρμα προς τα κάτω. Από την άλλη, τα λιποκύτταρα σπρώχνουν το δέρμα προς. Εδώ πάλι αυτό που λένε είναι άκυρο. Γιατί δεν σπρώχνει, τραβάει κάτι το ένα το άλλο. Ουσιαστικά η ίδια λέει άθελά της πως το περιττό λίπος επιδεικνύει με τα λιποκύτταρα, επιδεικνύει την κυταρίτιδα. Που μπορεί να έχει προδιάθεση το δέρμα σε γίνεται συγκεκριμένο μέρος. Γενικά το γονίδιο είναι καταλυστική σημασία. Ακούστε το πάλι. Οπότε από τη μία μεριά έχουμε τις ίνες συνδετικούς του που τραβάνε το δέρμα προς τα κάτω. Περιμένετε. Από την άλλη μπορεί να βελτιώσει την κυταρίτιδα γιατί μειώνεται τα λιποκύτταρα. Οπότε από τη μία μεριά έχουμε τις ίνες συνδετικούς του που τραβάνε το δέρμα προς τα κάτω. Άρα συμφωνείς μαζί μου πως όμα χάνει κάποιος λίπος εξαλείφει την κυταρίτιδα. Από την άλλη τα λιποκύτταρα σπρώχνουν το δέρμα προς τα πάνω. Γενικά το γονίδιο. Εδώ πέρα πάλι είχε 1000 cuts. Είναι καθοριστική σημασία για την σωματοδομή. Κάποια πράγματα δηλαδή είναι γονιδιακά. Και... Αυτό ήταν το άκυρο. Τα γονίδια είναι καθοριστική σημασία για τη σωματοδομή. Κάποια πράγματα είναι γονιδιακά. Αυτό το οποίο. Okay, δηλαδή δεν έχει θέμα π.χ. εγώ τι άθλημα κάνω όταν είμαι μικρός και μεγαλώνω και αναπτύσσομαι και. Είναι τα γονίδια. Ξέρετε τι, το ξέρει προφανώς αυτό η κοπέλα, αλλά είναι τρομερά αντιεπαγγελματικό και ερασιτεχνικό να βγαίνει και να λέει έτσι μια δήλωση. Φαντάζομαι δηλαδή πως το ξέρει, μπορεί και να μην το ξέρει, να βγαίνει και να λέει έτσι μια κοινή δήλωση το σώμα είναι γονιδιακό, το σώμα είναι που δεν ισχύει γιατί όπως σας είπα έχουν σημασία όλα τα άλλα τα lifestyle factors. Και αυτό που λέγαμε πριν για τις έρευνες με την κυταρίτιδα, όλες αυτές οι έρευνες είχε πλάκα γιατί έβλεπαν μόνο το σημείο που θέλουν να δουν. Μου τις έστελναν και μου λέγανε η κυταρίτιδα δες associated with cellulite, το γονίδιο associated with cellulite ή η κυταρίτιδα σχετίζεται με αυτό. Και έλεγε από κάτω εντωμεταξύ η ίδια έρευνα που μου στέλνανε ή το άρθρο που μου διάβαζαν την προεπισκόπηση πριν μπούμε στο άρθρο, έλεγε αυτό. Αλλά όταν πατούσες πάνω στο άρθρο, πάλι έλεγε κάτω για τους lifestyle factors, στο βάρος, την απώλεια λίπους. Έβλεπαν αυτό που θέλουν να δουν και άφηναν το zoom it που είναι το 99,9% του προβλήματος. Σε όλες τις έρευνες, σε όλα τα άρθρα, πάντα το λέει αυτό για τα lifestyle factors. Όπα, τι λέει εδώ πέρα. Εδώ πέρα, και αυτό μου κάνει εντύπωση. Ήτανε 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα αυτά που αναλύσαμε ως τώρα. Μετά η κοπέλα μπήκε και ανέλησε το λιπίδημα. Δεν ξέρω πώς της ήρθε. Το λιπίδημα είναι άλλο πράγμα. Το λιπίδημα έχει αρνητικές επιδράσεις. Το λιπίδημα είναι μάζες λίπους. Δηλαδή, άμα το ψάξετε μόνοι σας, π.χ. το έχουμε δει αυτό σε... Και άντρες το έχουν και γυναίκες το έχουν μεγαλύτερης ηλικίας. Απλά άντρες. Εγώ δεν το έχω δει τόσες φορές από άντρες. Το έχω δει σε άντρες, αλλά δεν το έχω δει τόσες φορές. Γυναίκες το έχω δει πιο συχνά. Αλλά αυτό είναι πάθηση, παιδιά. Έχει αρνητικές επιδράσεις, δηλαδή. Είναι κακόβουλο. Και ένα γρήγορο search να κάνεις, μπορείς να διαβάσεις πως το λιπίδημα είναι medical condition, πάθηση, που μπορεί να προκαλέσει πόνο, ενοχλήσεις, όγκους, φλεγμονές και τα σχετικά. Ενώ το cellulite είναι purely cosmetic, δηλαδή απολύτως αισθητικό πρόβλημα. Οπότε δεν κατάλαβα, δεν είχε τι να πει άλλο και απλά πήγε η Καθλίν και ανέλησε ένα τελείως άλλο θέμα. Το θέμα του λιπιδήματος, που είναι μια πάθηση. Εγώ δεν είμαι ειδικός στις παθήσεις και είναι κάτι τελείως άσχετο. Οπότε της τελείωσαν τα λόγια, δεν είχε κάτι άλλο να πει, οπότε το πήγε σε άλλο θέμα. Αν το πήγε για να μορφώσει τον κόσμο πάνω σε αυτό το θέμα, ίσως έπρεπε πρώτα να καταλάβει το απλό πριν πάει στο σύνδετο, τέλος πάντων. Αλλά μάλλον γι' αυτό το έκανε, για να αποσπάσει την προσοχή και να δώσει
βαρύτητα σε κάτι άλλο. Και νομίζω αυτό θα μπερδέψει περισσότερο τις γυναίκες, γιατί τώρα θα νομίζουν πως έχουν και λυπίδημα. Θα νομίζουν πως έχουν και κάποια πάθηση, να σου πω την αλήθεια. Οπότε το θεωρώ φάουλ της ότι το συνδύασε και το βάλει σε αυτό το βίντεο το λυπίδημα. Και από εδώ και πέρα εγώ δεν έκανα κάποια απάντηση. Δηλαδή μπορώ να βάλω να ακούσουμε λίγο ακόμα από το βίντεο. Αλλά λέει πράγματα άκυρα για το λυπίδημα που είναι πάθηση, το οποίο καμία κοπέλα δεν έχει ιδιαίτερη μάζα λίπος σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ένα κυκλάκι. Όχι. Είναι το θέμα των γυναικών είναι το δέρμα που ζαριάζει σε όλα αυτά τα σημεία που είναι τα συνηθισμένα. Οπότε το λυπίδημα άκυρο. Ακούστε, μπορείτε να το ακούσετε. Ας ακούσουμε λίγο για να δείτε ότι είναι άκυρο. Έχει πολύ χαρακτηριστική κλινική εικόνα. Είναι σαν να έχει όλο το πόδι. Άμα το γκουγκλάρετε, μπορείτε να δείτε πώς φαίνεται. Είναι οριακά σαν να είναι δεινοσαυρένιο το πόδι. Δηλαδή είναι τελείως άλλη φάση. Είναι φαίνεται ξεχωριστό το λυπίδημα από την κυταρίτιδα. Δηλαδή δεν φαίνονται καν ίδια. Η κυταρίτιδα είναι αυτό το επιφανειακό που βλέπουμε, τα βαθυλωματάκια. Το λυπίδημα είναι αυτό επί 100. Είναι η κυταρίτιδα επί 100 και όχι μόνο αυτό. Φαίνεται και σαν ξεχωριστό από το δέρμα γενικώς το λυπίδημα. Φαίνεται σαν ξεχωριστό από το δέρμα. Δηλαδή, πως είναι μια μάζα λίπους έξτρα έξω από το δέρμα. Οπότε είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα αυτά είναι άκυρα. Δηλαδή, δεν είναι στο θέμα της κυταρίτιδας που λέμε πως αντιμετωπίζεται. Είναι η πάθηση που έχει το δικό του τρόπο αντιμετώπισης που είναι κάποιος άλλος. Που εγώ δεν ξέρω προσωπικά για το λυπίδημα. Δεν έχει κάτι άλλο να υποθεί. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή μου. Τα είπα τόσο ολοκληρωμένα που δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο να προσθέσω πάνω στην απάντησή μου. Σίγουρα θα προσθέσω κάτι. Αλλά τα είπα τόσο ολοκληρωμένα που είναι αρκετή από μόνη της. Πάμε να δούμε. Ευάγγελος Αλίγης. Εδώ είναι η απάντησή μου στην Καθλήν. Λάθος. Απολύτως απαράδεκτη. Και είμαι πάλι έξαλλος. Εδώ ξεκάθαρος ήμουν εγώ, δεν υπήρχε λόγος να κρατήσω κάτι πίσω. Ήταν ερασιτεχνικό και αντιεπαγγελματικό και με πάρα πολλά λάθη και ατοπήματα το βίντεο της που είναι αδικαιολόγητα. Αν έχει τελειώσει η ιατρική. Ελπίζω να έχει τελειώσει. Ελπίζω να είμαι λάθος και να έχει τελειώσει. Κάθε αδύναμο επιχείρημα που μου πετάτε. Μπαν. Καταρχάς να συγχαίρω πρώτα την Καθλήν γιατί τουλάχιστον έκανε μια πιο. Εδώ πέρα, ο μόνος λόγος που είπα να συγχαρώ την Καθλήν είναι γιατί δεν με έβρισε τουλάχιστον. Δεν έκανε την προσωπική επίθεση όπως έκαναν οι άλλες. Ήταν ένα κλικ πιο κυρία από άλλες. Όπως η άλλη που και καλά ήταν γιατρός και βγήκε και μου είπε ψόφαση στην γυμναστήρια. Δηλαδή, απαράδεκτο. Οι προσωπικές επιθέσεις είναι απαράδεκτες εδώ πέρα. Θα μπορούσα να βγω να πω, αν θέλω. Θα μπορούσα να πω να βγω πολλά πράγματα άσχημα. Δεν το κάνω γιατί προσπαθώ να διατηρώ ένα επίπεδο. Είμαστε professionals. Ακούστε. Αλλά αυτά είναι αλήθειες. Δεν είναι. Μπορείτε να πάτε να δείτε το βίντεο στο προφίλ της. Να δείτε πόσα χιλιάδες κάτσε για το βίντεο. Φαινόταν τα διάβαζε εκείνη την ώρα. Πράγματα από κάποια comments που θα αναλύσουμε. Τα πέταξε και αυτά μέσα στο βίντεο ενώ διάβαζε για τους συνειδητικούς τους και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά τουλάχιστον αυτό που εκτιμώ είναι ότι ήταν πιο ευγενική. Παραμένει άπειρη πάνω στο θέμα. Παραμένει φοιτήτρια, οπότε η γνώμη της δεν είναι απαραίτητα έγκυρη ή ισχυρή. Εγώ είμαι κάποιος που είμαι επιχειρούχος, αντιθέτως. Και νούμερο 2, όλοι πριν μπούμε καν σε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να γνωρίζετε ότι και γιατρός να είναι κάποιος, αν δεν έχει κάνει τη δική του αγωγή πάνω στην άσκηση, πάνω στην προπόνησμα της τάσης, γιατί έχει να κάνει με προπόνησμα της τάσης με βάρη το συγκεκριμένο θέμα, δεν τεντώνει το δέρμα σου αν κάνει κάποιο άλλο είδος άσκησης, αν έκανε κάποιον αθλητισμό μικρή. Ή αν έκανες πιλάτες και EMS για μερικούς μήνες και πιστεύεις πως έτσι θα διώξεις την κυταρίτιδα. Έτσι δεν θα τη διώξεις σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Αυτό δεν είναι άσκηση. Η άσκηση είναι συστηματική και έχει προοδευτικότητα. Μόνο με προοδευτικότητα διώχνουμε την κυταρίτιδα. Αλλά πάμε να αναλύσουμε γιατί η κυταρίτιδα δεν είναι γονίδιο και δεν θα είναι ποτέ γονίδιο. Και πώς ξέρω πως δεν έχει καμία ιδέα πάνω σε αυτούς τους τομείς της άσκησης, της διατροφής, της απώλειας δύναμης. Σας τα είπα λίγο αυτά. Λέει πάρα πολλά άτομα πράγματα. Δεν έχει. Ξέρω πως δεν ασχολείται η ίδια καταρχάς με άσκηση, το οποίο είναι οκ, δεν αναγκάζουμε κανένα να ασχοληθεί με άσκηση. Αλλά ούτε και τη διατροφή της προσέχει απαραίτητα, δεν έχω ακούσει ποτέ να μιλάει για διατροφή. Αλλά το σημαντικότερο, παιδιά, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Γιατροί δεν έχουν μαθήματα πάνω στην άσκηση και την διατροφή. Ίσως, όχι όλες οι σχολές, αλλά ίσως μερικές έχουν ένα μάθημα επιλογή στη διατροφή. Έως εκεί. Οπότε δεν έχουν γνώσεις, πόσο μάλλον έγκυρες γνώσεις, πάνω σε αυτούς τους τομείς. Όπως σας είπα, μόνο αν κάποιος έχει κάνει την αυτορεύνα του. Αλλά δεν είναι καν δύσκολο να καταλάβω πως δεν έχει καμία απολύτως ιδέα για τι πράγμα μιλάει η Καθλήν. Κυρίως από είπε πως τα λιποκύτταρα μειώνονται. Τα λιποκύτταρα δεν μειώνονται. Τα λιποκύτταρα καθορίζονται όταν είμαστε
έμβρια και μωρά στα πρώτα χρόνια της ζωής μας και μένουν ίδια μια ζωή. Αυτό που κάνουν είναι να μικραίνουν και να μεγαλώνουν, να γεμίζουν και να αδειάζουν. Ανάλογα με το λίπος που έχουμε, το πόσο τρώμε, δηλαδή το πόσο περίσσια ενέργεια αποθηκεύουμε. Γιατί αυτό είναι το λίπος της ημέρας, περίσσια ενέργεια. Αν κάποιος έχει πολύ, ξέρεις πως έχει φάει πολύ. Δεν δημιουργείται ενέργεια από το πουθενά, βασικός νόμος της θερμοδυναμικής. Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλά κορίτσια που λένε, νιώθουν πως έχουν κυταρίτιδα επειδή την κληρονόμησαν από την παραπληροφόρηση που δέχτηκαν ή από το γονίδιο. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν κληρονόμησες περίπου 10 κιλά περί του λίπους που επιδεικνύουν αυτή την κυταρίτιδα από την προηγούμενη γενιά. Δηλαδή, αν είσαι 30% ποσοστό λίπους και έχεις κυταρίτιδα, δεν φταίει καν κάποιο γονίδιο. Έχεις πολύ περί το λίπος. Πρέπει να πέσεις σε νορμά ποσοστό λίπους και μετά να επαναξιολογήσεις και αναθεωρήσεις όλη την κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να περάσει πρώτα από μια φάση δίαιτας. Αλλά ξέρω είναι δύσκολο να κάνει αυτή τη φάση δίαιτας. Λογικό, γι' αυτό είναι ευκολότερο λύση να πει: α, ξέρει τι, φταίει το γονίδιο. Δεν προσπαθώ καν, εντάξει. Άντε. Άντε, φύγει και εσύ, τεφατζή και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, είναι το ευκολότερο. Αν ήμουνα σε μια άλλη ζωή η τύπισσα που τα παρατάει και ήμουν γυναίκα, αυτό θα έλεγα. Δεν θα ήμουν η τύπισσα που το παρατάει, εννοείται, τέλος πάντων. Και να σα πω και εδώ σε αυτή τη φάση. Και υπάρχει ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Επειδή κάποιος από την προηγούμενη γενιά έχει περιττό λίπος, επειδή οι παππούδες μου είχαν περιττά κιλά, ας πούμε. Παράδειγμα, δεν είχαν, αλλά ας πούμε. Το να λες πως την κληρονόμησες, δηλαδή δεν είναι σαν να λες πως πήρες 10 κιλά από την προηγούμενη γενιά και τα έφερες τώρα σε αυτή τη γενιά, σε σένα. Όχι, η ενέργεια δεν δημιουργείται από το πουθενά. Τα 10 κιλά λίπος που έχεις εσύ τώρα μεταφέρθηκαν, αλλά όχι την προηγούμενη γενιά, από το φαγητό που κατανάλωσες. Γιατί αυτό είναι η ενέργεια, το φαγητό μας είναι που έχει τις θερμίδες. Οπότε η περίσσια ενέργεια που έφαγες, το πλεόνασμα το μεγάλο που ανέλησα πριν, κατέληξε να αποθηκευτεί σε σένα ως λίπος. Γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να σου δώσει ο άλλος τα 10 κιλά λίπος του να τα πάρεις εσύ. Τα παίκτησες ήταν 9-10 κιλά λίπος. Οπότε αυτό εξηγώ εδώ πέρα. Είναι ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Δεν δημιουργήθηκε αυτό το περιττό λίπος που επιδεικνύει την κυταρίτιδα από το πουθενά. Μεταφέρθηκε από την ενέργεια του φαγητού που κάποιος τρώει υπερβολικά. Και αν θέλει να τη διώξει, θα πρέπει να πάρει τον έλεγχό του. Βασικός νόμος της θερμοδυναμικής. Και να σας πω και εδώ σε αυτή τη φάση, επειδή έχει παρατραβήξει το θέμα, εγώ θα μετά. Και αυτό, ξέχασα να σας το πω. Μπορώ να κάνω debate live οποιονδήποτε. Πού είναι? Φέρτε μου γιατρούς, φέρτε μου, δεν ξέρω εγώ τι. Έχουν περάσει 2 μέρες από αυτό το βίντεο. 2 μέρες πριν. Ακόμα περιμένω να μου στείλει μήνυμα για το debate. Πού είναι? Ανά πάσα στιγμή, αν μου πει να μπούμε debate, θα μπούμε. Δεν, εξαφανίστηκε στα comments, έκανε comment η ίδια και δεν έκατσε να απαντήσει για το debate. Τη λέω, τράπηκε σε φυγή. Δεν το απάντησε, το πέφυγε καν. Και άλλοι την ρώτησαν. Αλλά να αξίζει να έχει πάνω από 150.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη έχει 190.000 για να καταλάβετε. Οπότε. Να δούμε ποιος. Αλλά οποιονδήποτε είπα εγώ. Γιατί ακριβώς ξέρω και μιλάω με σιγουριά το συγκεκριμένο θέμα. Σε βάθος που οι περισσότεροι δεν θα αγγίξουν όλη τους τη ζωή. Γιατί θέλει περιέργεια, ρε παιδιά, να μάθετε κάτι τόσο βαθιά. Εγώ ήμουν περίεργος για να σώσω πρώτα τον εαυτό μου. Αν δεν έχεις το. Αυτό μπορείς να το πεις μικρόβιο, την περιέργεια. Αν δεν έχεις την ανάγκη, εγώ είχα ανάγκη. Αν δεν έχεις την περιέργεια, την ανάγκη να μάθεις κάτι σε τόσο βάθος, τις περισσότερες φορές η γνώση μας είναι επιφανειακή απλά για να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Εγώ ήταν τόσο βασικό σημείο και μέρος της ζωής μου, να το πω έτσι, το σώμα μου και η αλλαγή μου, που έκατσα να μάθω τα πάντα σαν μανιακό, σαν τρελό. Πες το πως θες. Αλλά πέρασα από αυτή τη φάση και με έκανε αυτός που είμαι σήμερα. Οπότε λειτουργήσε θετικά για μένα. Και δεν το άφησα και να με καταναλώσει, γιατί πέρασα και από φάσεις που έκανα ακραία πράγματα. Κότα, ρύζι, 6 προπονήσεις την εβδομάδα και δεν έμεινα εκεί πέρα. Αναβαθμίστηκα, έμαθα να τρώω απ' όλα, έμαθα να αντιμετωπίζω όλες τις καταστάσεις, έμαθα να προπονούμε χωρίς να ζω στο γυμναστήριο, αλλά να προοδεύω και να βλέπω αλλαγή σωματικά, να συνεχίζει η προοδός μου κ.ο.κ. Αλλά άμα δεν έχεις αυτή το ενδιαφέρον. Και την περιέργεια, είναι λογικό να μην τα ξέρει η κοπέλα. Δηλαδή, δεν την κρίνω κιόλας. Είναι λογικό να μην τα γνωρίζει. Ας συνεχίσουμε. Γι' αυτό λέω ότι μπορώ να κάνω την παιδί οποιονδήποτε. Γιατί μπορώ να σας πω με σιγουριά πως δεν έχω γνωρίσει κάποιον άλλον να έχει τόση τρέλα για αυτούς τους τομείς. Αλλά να αξίζει να έχει πάνω από 150.000 followers, να το κάνουμε ενδιαφέρον. Περιμένω. Είναι ανοιχτό το debate. Περιμένω. Ποιος μιλάει με σιγουριά και γνώση για γιατί. Μιλάει. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα για την παιδί. Πως η κυταρίτιδα είναι γονίδιο. Και δεν έχετε πατήσει καν τα links που μου στέλνετε από τον Google για δεξιά, και τις έρευνες. Και μόλις μπαίνεις στις έρευνες, σου λέει: μπορεί κάποια γυναίκα να έχει αυτό το γονίδιο, αλλά τι είναι? Είναι lifestyle factors. Είναι το βάρος της άλλης, είναι η άσκηση της άλλης, είναι αυτά που σας η διατροφή της άλλης. Και αυτό πάλι ακυρώνει την Καθλίν. Γιατί βγαίνει η Καθλίν και σου λέει:
τα γονίδια κρίνουν το σώμα μας και όχι. Δεν κρίνουν τα γονίδια το σώμα μας. Είναι σαν να λες πως ήμουν υπέρβαρος από κάποιο γονίδιο και ή ο ανιπιός μου που έχει ένα γονίδιο για προδιάθεση σε κάτι με θέμα στην καρδιά, θα πάθει καρδιά. Όχι, δεν θα πάθει. Αν ακολουθεί έναν κακό τρόπο ζωής θα το πάθει. Αντίστοιχα, εγώ δεν ήμουν υπέρβαρος επειδή είχα ένα κακό γονίδιο, που σίγουρα αν ελέγξω το DNA μου, μπορεί να είχα κάποιο κακό γονίδιο, γιατί έχω πιο αργό μεταβολισμό σε σχέση με άλλους. Αλλά δεν ήμουν υπέρβαρος γι' αυτό. Ήμουν υπέρβαρος επειδή έκανα λάθος είδος άσκησης. Εδώ αυτό που λέω, μπορεί να έχω κάνα γονίδιο που σχετίζεται με αυτά που λέγαμε πριν. Που σχετίζεται με τους υπέρβαρους. Γιατί δεν ήμουν όμως υπέρβαρος. Ήμουν τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Γιατί μπορεί να βλέπει ένα κοριτσάκι τώρα 16, 17, 18, 19, 20 χρονών, στα πρώτα χρόνια της ζωής του δηλαδή, ακόμα και μικρότερο, 10 με 16. Να είναι υπέρβαρο και να νομίζει πως έχει ένα γονίδιο που προκαλεί, που δεν προκαλεί, σχετίζεται με την παχυσαρκία. Αλλά είναι στον έλεγχό της, γιατί αυτή η ενέργεια δεν δημιουργήθηκε από το πουθενά, την έφαγε αυτή την ενέργεια. Δεν υπάρχει γονίδιο που σου δημιουργεί ενέργεια και να αποθηκεύσει εσύ ως λίπος. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Λίπος. Όταν πήρα τον έλεγχο αυτών των lifestyle factors, αυτών των παραγόντων της άσκησης και της διατροφής, τότε άλλαξε η ζωή μου. Έχανα κιλά εβδομαδιαία, έχανα περιττό λίπος και έκανα βάρη που τέντωναν το δέρμα. Γιατί μόνο τα βάρη τέντωναν το δέρμα. Δεν θα τέντωσε το δέρμα σου με άλλο είδος άσκησης. Και μου στέλνουν κορίτσια, μου λένε Ευαγγέλη, εγώ κάνω άσκηση. Γιατί? Γιατί σε ρωτάω, πόσα κιλά σηκώνει στα hip thrust, πόσα κιλά σηκώνει στα Romanian. Δεν τις κάνουν καν αυτές τις ασκήσεις ή αν τις κάνουν είναι υπεραρχάριος. Λογικό να έχεις και τα ρίτιδα. Δεν κρίνω την κυταρίτιδά σου. Σου λέω ότι είναι λογικό να έχεις. Μπορείς να αντιμετωπίσεις όμως και εξαλείφεται. Αν δυναμώσεις ασκείς κλειδιά, γιατί θα σου ανεβάσει τον μυϊκό ιστό και αν ελέγξεις τις θερμίδες, γιατί θα χάσεις λίπος. Τόσο απλό. Μετά, κοιτάω και τις σημειώσεις μου. Είμαι πανέτοιμος επαγγελματίας προετοιμασμένος. Νομίζω ότι έχουμε επιτιμήσει τα δεφά, παιδιά. Δυναμώσεις ασκείς κλειδιά, γιατί θα σου ανεβάσει τον μυϊκό ιστό και αν ελέγξεις τις θερμίδες, γιατί θα χάσεις λίπος. Τόσο απλό. Μετά, κοιτάω και τις σημειώσεις μου. Πανέμορφο επαγγελματία προετοιμασμένο. Νομίζω έχουν υποτιμήσει τα δεφά, παιδιά. Τα έχουν υποτιμημένα. Επειδή υπάρχουν κάποια παιδιά που δεν επικοινωνούν και έχουν περάσει δεφά ή έχουν τελειώσει δεφά, νομίζουν ότι ότι τα δεφά δεν είναι καλή σχολή. Παιδιά, στα δεφά μαθαίνουμε τα πάντα. Τα έχετε πολύ υποτιμημένα. Πραγματικά. Αρκεί να είναι κάποιο φοιτητή και να το τρέχει. Όντως, αν το τρέξει, μπορεί να μάθει πολλά πράγματα τα δεφά. Αλλά μπορεί και να μην μάθει τίποτα και να τα τρέξει και να τελειώσει έτσι πολύ απλά με έναν βαθμό 5, ξέρω. Όντως. Σας λέω την αλήθεια. Σας λέω την αλήθεια έξω από τα δόντια. Εγώ ο βαθμός μου ήτανε αριστούχος 8,81 στην ειδικότητά μου και 8,34, εδώ το 8 πτυχίο μου, θα σας το δείξω. Αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, είναι το πτυχίο μου. Εδώ πέρα δίπλα το έχω, Ευάγγελος Σιαλίκης. Το έδειξα το πτυχίο μου εγώ και η ορκομοσία μου είναι βαθμένη. Περιμένουμε και τη Σκαχλή να δούμε την ορκομοσία και το πτυχίο της. Ελπίζω να έχει όμως, πραγματικά σας λέω, ελπίζω να έχει. Θα ήταν απίστευτο σκάνδαλο αν δεν έχει και βγαίνει και μιλάει έτσι. Και έχουν περάσει, δεν πάει, έχουν τελειώσει τεφά, νομίζω. Και ξέρετε τι θέλω να πω εδώ. Δείτε αυτό και θα σας πω, ρωσέσω κάτι ακόμα πάνω στα τεφά. Τι όλοι, ότι τα τεφά δεν είναι καλή σχολή. Παιδιά, στα τεφά μαθαίνουμε τα πάντα. Τα έχετε πολύ υποτιμημένα. Αρκεί να είναι κάποιος φοιτητής και να το τρέχει. Αν κοιμάται άλλος όρθιος, αντίστοιχα θα πάει σε όλες τις σχολές. Και σε όλες τις σχολές υπάρχουν κακοί φοιτητές. Μαθαίνουμε για τους νομίζετε μαθαίνουμε μόνο για κάποιες ασκήσεις. Έχω την αίσθηση πως νομίζουν ότι πάμε εκεί πέρα και παίζουμε ποδοσφαιράκι και μπάσκετ, κάνουμε καμιά άσκηση γυμναστικής και το γυμναστήριο. Και ξέρω εγώ τα μισά μας μαθήματα plus, το 75% των μαθημάτων στα τεφά είναι θεωρητικά, το 25% είναι πρακτικά. Και θεωρητικά τι, φυσιολογία, εργοφυσιολογία, εμβιομηχανική, ανατομία, 1000 πράγματα. Ξέρετε τι σκεφτόμουν σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας, αφού είχα κάνει αυτό το βίντεο. Αλλιώς θα το έλεγα. Ακόμα και εξετάσεις αίματος μας μαθαίνουν να διαβάζουμε στα τεφά. Τόσο καμένοι, δηλαδή τόσο ολοκληρωμένα πράγματα είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση εννοείται, γιατί δεν είμαστε γιατροί, αλλά ακόμα και εξετάσεις αίματος μας μαθαίνουν να διαβάζουμε. Γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πληροφορία από εκεί για να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα της προπόνησης κάποιου αναλόγως. Μας τα έχουν μάθει αυτό, ακόμα και εξετάσεις αίματος. Π.χ. όταν έρχεται κάποιος και μου λέει το CPK μου είναι υψηλό, ξέρω γιατί είναι υψηλό. Είναι από τη μυϊκή ζημιά. Το CPK είναι δείκτης της μυϊκής ζημιάς στις εξετάσεις αίματός του. Αντίστοιχα και άλλα πράγματα, σχετίζεται με πολλά. Εγώ, επειδή έχω επεκτείνει τις γνώσεις μου και μόνος μου με την αυτοερευνά μου, ξέρω τι σημαίνει κάθε πράγμα από μια εξετάση αίματος. Οπότε, ανεπίσημα θα μπορούσα να κάνω μια διάγνωση. Γιατί με ρωτάνε πολλές φορές και συζητάω με τους ασκούμενούς μου, με τα άτομα που καθοδηγώ. Εννοείται έχουν την περιέργεια να μάθουν τη γνώμη μου για διάφορα θέματα τους. Και εννοείται τους λέω. Π.χ. ξέρω τι σημαίνει υψηλή κρεατινίνη, υψηλή ουρία, όλα.
Αντίστοιχα, βιταμίνη D3, αν δεις, ανεπαρκείς, κ.ο.κ. Είναι απλά, μερικά πράγματα είναι απλά, άλλα είναι πιο σύνθετα, αλλά θέλουν πράξη και γνώση να ξέρεις τι σημαίνει αυτό που διαβάζεις, τις τιμές του ή τι, προκαλεί να είναι τι το προκαλεί να είναι υψηλό ή τι προκαλεί να είναι χαμηλό. Π.χ. κάτι που δεν γνωρίζουν πολύ και πάνε κάνουν εξετάσεις και βγαίνει το υψηλό και υψηλό και τους τρομάζει. Και μετά και οι γιατροί δεν το ξέρουν και τους τρομάζουν. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα συζήτησης. Επειδή οι γιατροί δεν είναι, πολλοί είναι αμόρφωτοι πάνω στην άσκηση. Άμα πας εσύ και κάνεις σήμερα προπόνηση και αύριο εξετάσεις αίματος, είναι άκυρες αυτές τις εξετάσεις αίματος. Πρέπει να αποφύγεις την άσκηση για τουλάχιστον 4 με 5 μέρες για να είναι έγκυρες και αξιόπιστες. Γιατί η άσκηση επηρεάζει τους δείκτες υγείας στο αίμα μας. Οπότε, αν εσύ πας κάνεις άσκηση σήμερα και αύριο το πρωί πας και κάνεις εξετάσεις αίματος, θα σου βγει πολύ υψηλό το CPK, μπορεί να σου βγει η κρεατινίνη υψηλή κ.ο.κ. Αν κάνεις αθλητική διατροφή, θα σου βγει η ουρία υψηλή κ.ο.κ. Υπάρχουν τέτοια πράγματα που, άμα πας και κάνεις εξετάσεις αίματος, ενώ ασκείς και είσαι υγιής και προσέχεις τη διατροφή σου και έχεις απέναντί σου έναν άσχετο, θα σε τρομοκρατήσει και θα σε τρομάξει. Θα σου πει σταμάτα την πρωτεΐνη, σταμάτα τη γυμναστική, σταμάτα τα. Θα σου πει ανοησίες. Ή θα σου πει έχεις θέμα με το σηκώτη σου και αυτά, επειδή βγήκε αυτό υψηλό, ενώ δεν έχει καμία ιδέα. Οπότε, το απλό tip είναι να μάθετε, βασικά, το απλό tip είναι να αποφύγετε την άσκηση ακριβώς πριν τις εξετάσεις αίματός σας πάνω σε αυτό το θέμα. Να δώσετε μερική απόσταση. 3-4 μέρες και μετά να κάνετε εξετάσεις αίματος για να είναι έγκυρες και αξιόπιστες. Αυτό είναι το απλό tip. Το σύνθετο tip είναι να έχει τη γνώση και αντιμόρφωση ο γιατρός ή όποιος κάνει τη διάγνωση, να ξέρει τι σημαίνουν όλα αυτά και γιατί κάτι είναι άκακο, ακόμα και αν είναι έξω από τις φυσιολογικές τιμές. Αν είναι κάτι έξω από τις φυσιολογικές τιμές, δεν είναι κακό. Είναι έξω από τις φυσιολογικές τιμές, εκτός αν είναι τύπου τα λεμφοκύτταρά σου και αυτά για το νοσοποιητικό. Αν είναι κάτι έξω από τις φυσιολογικές τιμές, είναι επειδή αυτά τα νούμερα, οι φυσιολογικές τιμές, είναι φτιαγμένες για μη ασκούμενους. Οι φυσιολογικές τιμές για ασκούμενους είναι διαφορετικές. Είναι μεγαλύτερες κάποια εύρη. Τέλος πάντων, τώρα μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Αλλά ακόμα και εξετάσεις αίματος, κάποια βασικά σημεία σχετικά με τη γυμναστική έχουμε μάθει από τα ΔΕΦΑ. Και εννοείται και μόνος μου έξτρα πράγματα, επειδή είμαι καμένος μόνο αυτά και μ' αρέσουν. Πάντα για τους ιστούς, για ανατομία, για φυσιολογία, εργοφυσιολογία, πώς λειτουργεί το σώμα. 1002 πράγματα, βιομηχανική. Εδώ ήταν που θα έπρεπε να πω αυτό για τις εξετάσεις αίματος. Αν το λέω και αυτό, θα με έκραζαν απίστευτα. Τέλος πάντων. Όχι ότι δεν με κράζουν ήδη. Δεν είπε ξεγέλαση. Πανεπιστήμιο που έχω τελειώσει εγώ, που είμαι τυχιούχος γυμναστής αριστούχος. Πίσω στο θέμα. Λέει πως τα γονίδια καθορίζουν το σώμα μας. Όχι, τα γονίδια δεν καθορίζουν το σώμα μας. Τα lifestyle factors καθορίζουν το σώμα μας. Το μόνο που είναι προκαθορισμένο είναι πράγματα όπως τα λιποκύτταρα. Δηλαδή, αυτό επηρεάζει την όρεξή μας. Ένα, αλλά μπορεί. Νομίζω είμαστε 3-3 διάλυση. Πείτε μου κάτω στα comments. Έχουμε κλείσει την τριλογία της κυταρίτιδας. Η τελευταία του ελπίδα έχασε. Για να χάσεις λίπος. Είναι lifestyle factor δηλαδή. Είναι θέμα της διατροφής σου. Σκέφτονται τα πάντα και διολογούνται με κάθε πιθανό τρόπο αρκεί να μην χάσουν κιλά και να μην κάνουν άσκηση. Προτιμούν να πούνε ένα ψέμα για να υποστηρίξουν κάτι που δεν θα έκαναν έτσι κι αλλιώς. Δεν μας πειράζει αν δεν θέλετε να το κάνετε. Απλά μην λέτε ανοησίες και μην αναπαράγετε ψευδείς πεπιθήσεις. Και τα έχω δει τα comments. Απαντάω σε όλο ένα-ένα. Δεν με νοιάζει καν. 1500 στο πρώτο βίντεο. Μάγες, εγώ κουστάρω εδώ πέρα. Να κάνεις μία ώρα μιλάω ήδη. Εγώ αυτά τα κουστάρω. Δηλαδή, αυτά είναι τα θέματα που με ενδιαφέρουν και συζητάω και έχω. Από το πρώτο Q&A που έχω κάνει πριν 6 χρόνια, να πάτε 7 χρόνια, στο πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Δεν είναι πλέον όλα διαθέσιμα τα πρώτα μου βίντεο στο YouTube, γιατί όλα τα κάνουν όλο και πιο αποκλειστικά στη διάρκεια του χρόνου. Αλλά από το πρώτο βίντεο, να πάτε, μιλάμε για τα ίδια θέματα ξανά και ξανά. Δηλαδή. Και αυτά τα συζητάω εδώ και χρόνια. Είναι τα ενδιαφέροντά μου. Μπορώ να μιλάω όλη την ώρα για αυτά. Και έχει πλάκα γιατί κάνουν comments και στην προσπάθειά τους να με μειώσουν, με κάνουν πασίγνωστο. Οπότε με αυξάνουν, να το πω έτσι. Με κάνουν γνωστό σε κορίτσια που θα ξυπνήσουν και θα σκεφτούν για να αλλάξουν το σώμα τους. Τα τελευταία βίντεο έχουν full θετικά comments. Γιατί αφού τα εξήγησα καλύτερα, ο κόσμος. Εδώ λέω για το βίντεο της Πάμερης. Και ποιο άλλο. Δεν θυμάμαι πιο. Α, και ένα άλλο που έκανα, δεύτερο για την Πάμερη. Φούλη στήριξη. Γιατί ο κόσμος ξυπνάει ακριβώς. Συντοπεί πώς γίνεται να αλλάξει με διατροφή και άσκηση. Επειδή του δίνω τα ερεθίσματα. Στο πρώτο βίντεο έχει 1000, ξέρω εγώ, πλάσα αρνητικά. Εδώ λέω για το αρνητικό. Κοιτάξω, τι προφίλ, δεν ασκούνται αυτές που μου απαντάνε πως η κυταρή ήταν γονίδιο. Δεν ασκούνται. Είναι σκληρή αλήθεια. Πήγαινε, δείτε και μόνοι σας, εκεί πέρα είναι τα comments. Δεν σβήνω ούτε ένα comment. Και γιατί δεν σβήνω, γιατί καθαρός ουρανός αστραπέζει φοβάται. Πάμε, κάνουμε την debate, περιμένω. Κάντε μου. Περιμένω το debate, όντως. Πότε θα γίνει. Περιμένω να μου στείλουν μήνυμα, εγώ είμαι μέσα.
Οπα. Το έκανα κατά λάθος μιούτ, περιμένετε. Σώματα που μπορεί... Τα αναλύει όλα. Γιατί δείτε και μόνοι σας, εκεί πέρα είναι τα κόμματα. Δεν σβήνω ούτε ένα κόμμα. Και γιατί δεν σβήνω, γιατί καθαρός ουρανός αστραπέζει φοβάται. Πάμε, κάνουμε την debate, περιμένω. Κάντε μου tag αυτούς που θέλετε να κάνουμε την debate. Επόμενο, λέει... Κανέναν δεν μου έκαναν tag. Περιμένω ακόμα να μου κάνουν tag. 400 comments έχει. Κάντε μου tag, όποιον θέλετε να κάνουμε debate. Τι να πεις. Η αλήθεια πάντα νικάει. Γι' αυτό τράπηκαν σε φυγή. Είναι και λεπτόσωμα σώματα που μπορεί να έχουν και τα ρίτιδα. Άκυρο. Αυτό το πήρα από τα comments. Το έβγαλα το μυαλό της ενώ διάβαζε μερικά πραγματάκια εκεί πέρα σε ό,τι διάβαζε. Ανεύθυνο. Παιδιά, υπάρχει όρος. Απαράδεκτη. Σκίνιφατ. Το εξήγησα πριν. Μπορεί να έχει τα ρίτιδα. Και χαμηλό να είναι το βάρος σου αν έχεις κακή σύσταση σώματος. Διορθώνεται όμως, δεν είναι κάτι στατικό. Πώς διορθώνεται, χτίζεις τον μυϊκό συστό, προποδεύεις προπονητικά και ελέγχεις τις θερμίδες σου για να χάσεις λίπος. Μπαίνεις σε ένα μικρό έλλειμμα. Και από skinny fat είναι τα άτομα που βγάζουν την μπλούζα τους, είτε άντρες είτε γυναίκες, αλλά πάρει έχουν λίγο περιττό λιπάκι από εδώ, λίγο περιττό λιπάκι από εκεί, στους γλωτούς, στους μυρούς, στην κοιλιά. Και χαμηλό να είναι το βάρος τους. Έχουν αυτό το περιττό λιπάκι. Είναι skinny fat. Αυτό είναι ο όρος. Αλλάζει όμως. Αντιμετωπίζεται. Πρέπει να προοδεύεις προπονητικά, να γίνεις δυνατότερη σε ασκήσεις κλειδιά αν είσαι γυναίκα και να χάσεις λίπος. Απλά αυτά τα έχω ξαναπεί. Εξαλειφθεί η κυταρίτιδα. Θα εξαλειφθεί. Πάντε ψάξτε. Υπάρχει μία έρευνα πάνω στα βάρη που δείχνει πως υπάρχει βελτίωση όταν κάνεις βάρη στην κυταρίτιδα. Υπάρχουν και ακόμα και πάνω στο αερόβιο έρευνες που δείχνουν ότι υπάρχει βελτίωση, τις οποίες δεν θα κάνω το. Αυτό είναι λογικό, γιατί οι περισσότερες έρευνες που γίνονται είναι πάνω σε άτομα που δεν ασκούνται καν. Οπότε, ό,τι και να κάνουν θα δουν κάποια διαφορά. Δηλαδή, είναι τόσο απλό να δει διαφορά ενάντια στην κυταρίτιδα και να βελτιωθεί και μόνη τη πήγαινε να πολλά βάρο. Και, και υπάρχουν και τόσες έρευνες εκεί έξω. Και πάλι μου λένε, όχι, είναι το γονίδιο. Μείνε με κυταρίτιδα. Το χρόνο μου, γιατί δεν είναι αρκετά οργανωμένες και ούτε για αρκετό χρονικό διάστημα. Για μένα είναι τόσο ξεκάθαρο πως μπορεί να εξαλειφθεί η κυταρίτιδα, που ακόμα και αυτές οι έρευνες μου είναι. Τι να σας πω. που δείχνουν όμως βελτίωση. Οργανωμένο και αρκετά μακροχρόνιο για να σου πει πως την εξαλείφει πλήρως. Οπότε ακόμα είναι ένα νέο θέμα που δεν έχει ερευνηθεί πλήρως. Και βγαίνουν οι άλλοι και σας λένε, κοιτάξτε, ήταν γονίδιο. Όχι, μπορεί να έχει. Και δεν ποτέ δεν θα ερευνηθεί, ξέρετε, γιατί είναι πολύ δύσκολη όλη αυτή η διαδικασία των ερευνών. Καταρχάς, πώς θα εξεταστούν όλες αυτές τις περιπτώσεις, τα διαφορετικά σενάρια που αναλύαμε 2 ώρες στο προηγούμενο βίντεο. Πώς θα γίνουν όλες αυτές τις περιπτώσεις. Να βρεις μη ασκούμενες, να βρεις ασκούμενες, να βρεις αυτό το πρόγραμμα, εκείνο το πρόγραμμα, την τάδε διατροφή, συνδυασμό άσκηση και διατροφής. Οπότε ποτέ δεν θα γίνουν. Εγώ ξέρω με σιγουριά ότι εξαλείφεται. Αλλά στις έρευνες μπορείς να το δεις μόνο ότι υπάρχει η βελτίωση σε μη ασκούμενες και τα σχετικά. Δηλαδή, άμα και να μην ασκήσει, όταν ξεκινήσει την άσκηση, θα δεις βελτίωση και απώλεια βάρους. Έξτρα βελτίωση. Ένα γονίδιο να έχεις την προδιάθεση για κάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα το πάθεις. Θα το πάθεις αν είσαι υψηλό ποσοστό λίπους. Στο τέλος της ημέρας, πάντα μα πάντα. Αυτό που επιδεικνύει την κυταρίτιδα είναι το περιττό λίπος. Οπότε, μεν δείχνουν ξεκάθαρο συμπέρασμα πως η άσκηση βελτιώνει την κυταρίτιδα, η απώλεια λίπους βελτιώνει την κυταρίτιδα, άλλες έρευνες, αλλά δεν είναι κάτι οργανωμένο και αρκετά μακροχρόνιο για να σου πει πως την εξαλείφει πλήρως. Οπότε, ακόμα είναι ένα νέο θέμα που δεν έχει ερευνηθεί πλήρως. Και βγαίνουν οι άλλοι και σας λένε, η κυταρίτιδα είναι γονίδιο. Όχι, μπορεί να έχει ένα γονίδιο, να έχει την προδιάθεση για κάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα το πάθει. Θα το πάθει αν είσαι υψηλό ποσοστό λίπους. Στο τέλος της ημέρας, πάντα μα πάντα, αυτό που επιδεικνύει την κυταρίτιδα είναι το περιττό λίπος. Και ο χαμηλός μυϊκός συστός, γιατί είναι χαλαρό το δέρμα. Πιο απλά δεν γίνεται να το πω. Όταν χτίζεις μυς, τεντώνει το δέρμα, χάνεις λίπος μέσα στο δερμίδον, εξαλείφει την κυταρίτιδα. Και κάτι τελευταίο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνω πως δεν γνωρίζουν όλοι αγγλικά. Σε κάποιες έρευνες που μου στέλνουν για την κυταρίτιδα ή τύπου γιατροί φοιτητές που μου απαντάνε, λέει πως η κυταρίτιδα είναι associated with αυτό το γονίδιο. Σας το εξήγησα. Okay. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό είναι αυτό που λέω η προδιάθεση. Μπορεί να έχει άλλο το γονίδιο. Αυτό δεν σημαίνει πως θα πανεί η κυταρίτιδα. Συσχέτιση, μας το είχαν μάθει μας στο δικό μας πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν το μάθαν στο δικό τους. Συσχέτιση δεν σημαίνει αιτιώδη συνάφεια. Επειδή σχετίζεται με ένα γονίδιο, δεν σημαίνει πως αυτό το γονίδιο την προκαλεί καν. Να ξέρετε. Και μπορώ να σου πω με σιγουριά, δεν θα βρεις ούτε μία έρευνα να λέει coast, να λέει προκαλείται. Ούτε μία. Όλες σας λένε σχετίζεται. Όχι, δεν έχει καμία σημασία η συσχέτιση. Γιατί οτιδήποτε μπορεί να συσχετίζεται με κάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι αλήθεια. Ή το ένα προκαλεί το άλλο. Βασικά, έπρεπε να γίνει αυτό το μάθημα αυτή τη διάλεξη.
Και αυτούς που πάλι δεν το κατάλαβαν, από τι προκαλείται? Από τα lifestyle factors, το ποσοστό λίπους και τον μυϊκό ιστό την άσκηση. Και κάτι τελευταίο που το θυμήθηκα τώρα, είπε και για το λιπίδημα η κοπέλα. Αυτό είναι κάτι άλλο από την κυταρίτιδα που συζητάμε. Ποτέ δεν θα δεις κάποια λεπτή κοπέλα με λιπίδημα. Είναι ultra σπάνιο. Είναι κάτι εκτός συζήτησης. Απλά φαντάζομαι έκανε την ερευνά της και το ανέφερε εκεί τυχαία μαζί. Απλά είπε να προσθέσει κάτι έξτρα. Αυτά παιδιά, αυτά παιδιά. Και σε αυτό το βίντεο είχε πολύ καλή απήχηση. Βαγγέλη, είσαι ολόστος φίλε. Έτσι, έτσι λέω, ό,τι και να πούν, δεν έχουν επιχειρήματα πλέον, απλά κάνουν αδύναμες επιθέσεις στο πρόσωπό μου. Και ισχύει. Μια γράφει, ο μπρο νευριάζει για κάτι που δεν έχει κάνει. Ήρεμος είμαι, ήρεμος είμαι. Μετά μου ζητάνε κορίτσια διάφορα tips για τη μείωσή της φυσική, για την άσκηση και τη διατροφή, πιο συγκεκριμένα. Και λέω, ναι, τώρα που αναλύσαμε πώς εξαλείφεται, τα επόμενα βίντεο θα είναι για την αντιμετώπιση για όσες θέλουν και είναι έτοιμες. Ευάγγελος Ιαλίκης, μπαμ, μπουμ, σας παντάει όλους. Ευάγγελος Ιαλίκης μαγειρεύει. Με γυμναστική σφίγγουν οι μυς και φεύγει η κυταρίτιδα. Όλοι λάτρεψαν αυτές τις απαντήσεις και συμφώνησαν φουλ. Μια άλλη κοπέλα, δείτε το παράδειγμα που σας είπα. Προσωπικά έχω κυταρίτιδα γιατί έτρωγα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή και έμεινε. Δεν φταίει το γονιδιό μου, μιλώντας για μένα, λέει η κοπέλα. Είσαι ειλικρινής και δεν είναι καν κακή η κυταρίτιδα, αντιμετωπίζεται. Αλλά οι άλλες δικαιολογούνται. Η ειλικρίνεια όμως που έχεις είναι το πρώτο βήμα. Και ισχύει. Αυτή η ειλικρίνεια, όταν είναι έτοιμη, δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί θα ελέγξει τη διατροφή, θα χάσει τα κιλά και το καθεξής. Μετά γράφουν εντάξει τα παιδιά που γουστάρουν όμους και λόγια κανόνια. Ισχύει, ισχύει, σκληρές αλήθειες. Ευάγγελε, δίκασέ τους, μπουμ, γράφουνε. Μπουμ, δώσε, άιντε, μπουμ. Τρελάθηκα, ρε, χάρηκα φουλ. Δεν μπορώ να μην χαμογελάσω και σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Την εκτιμώ τρομερά, παιδιά. Τι άλλο εδώ πέρα. Αυτά τα comments, παιδιά. Τα είπαμε όλα, τα αναλύσαμε όλα. Και έχουμε την Καθλίν που τράπηκε σε φυγή. Στείλτε της ένα μήνυμα να μπει στο debate. Αλλά όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ τρομερά για όλα, παιδιά. Και αυτοί νομίζουν ότι εγώ θα σταματήσω, ξέρω. Όχι. Εγώ θα συνεχίσω. Γιατί μόνο κερδίζω από όλο αυτό. Και ξέρετε τι, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι στεναρά για την αλήθεια που αξίζει να μάθει ο κόσμος και γενικώς όλος ο κόσμος και ο κόσμος μου, τα άτομα που με ακολουθούν. Και τα νεαρά κορίτσια και τα νεαρά αγόρια που ήταν στην κατάσταση που ήμουν εγώ, το λέω και μουσικό την τρίχα, και πιστεύουν πως μπορεί να μην μπορεί να αλλάξει το σώμα τους, γιατί έχουν κάτι τέτοιους βλάκες να τους λένε τέτοια, είναι γονίδιο, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί. Για όλους αυτούς κάνω αυτά τα βίντεο. Γιατί πρέπει να ξέρουν την αλήθεια, να ξέρουν πόσο δυνατόν είναι να αλλάξει το σώμα σου, γιατί εγώ που άλλαξα το σώμα μου, άλλαξε και η ζωή μου. Αυτό μόνο μπορώ να σου πω με σιγουριά. Δεν υποκύπτω, θα αγωνίζομαι σεναρά για την αλήθεια και εννοείται μένω έτοιμος για μελλοντικές επιθέσεις, ακονίζοντας την αστήρευτη γνώση μου. Γιατί όπως σας είπα, βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο γενικής αδυναμίας και η αδυναμία είναι ευκολότερη από τη δύναμη. Την επιλέγουν περισσότεροι. Είμαστε η μειονότητα που είμαστε οι δυνατοί και οι υπεύθυνοι που μας νοιάζει η αυτοβελτίωση, μας νοιάζουν όλα αυτά. Αλλά επειδή οι περισσότεροι πέφτουν στην αδυναμία, έχουμε μεγάλο πόλεμο μπροστά μας ενάντια σε όλη αυτή τη θυματοποίηση. Η επιστήμη, δηλαδή και η αλήθεια και η δύναμη και η αυτοβελτίωση και όλα αυτά και η υπευθυνότητα, έχει μεγάλο πόλεμο ενάντια, όσο τρελό και αν ακούγεται, στη μετριότητα, την αδυναμία, την παρέτηση, όλους αυτούς που τα παρατάνε, που βαρετούνται και το καθεξής. Αυτό είναι αυτό το βίντεο. Πείτε μου αν σου φάνηκε χρήσιμο, αν μάθετε κάτι και τα λέμε στο επόμενο.